Γεια σας. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλες και όλους όσοι έχετε συντονιστεί και βρίσκεστε κοντά μας. Σήμερα επανερχόμαστε στην τακτική ετήσια συνάντησή μας, τη γνωστή συνήθεια μετά την περσινή πάυση στο πρώτο σοκ της πανδημίας. Μας βλέπετε βέβαια χωρίς μάσκες, αλλά σας διαβεβαιώνω πως όλοι είμαστε αρνητικοί στο τεστ και έχουν ληφθεί στο χώρο όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας εδώ. Είναι βέβαια μια διαφορετική διαδικτυακή επαφή, αφού η υποδοχή στα γραφεία μας με το βίντεο της εισαγωγής ήταν εικονική, περισσότερο ενδεικτική για την καλή πάντοτε διάθεση φιλοξενίας από την εταιρεία απέναντί σας. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι επικοινωνούμε και πάλι, με όχημα την τεχνολογία που έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μέχρι να επιστρέψουμε στις φυσικές συναντήσεις. Άλλωστε, για την τεχνολογία στη δουλειά μας θα μιλήσουμε αρκετά και σήμερα. Εδώ, λοιπόν, θα ανοίξουμε τη μεγάλη εικόνα του οργανισμού μας και όχι μόνο. Στο πρώτο μέρος θα παρακολουθήσουμε μια συζήτηση δύο ανθρώπων που ξεχωρίζουν για τη διαστητική κρίση και άποψη που έχουν για τα πράγματα. Ο Γιάννης Καντόρος είναι εδώ, ο επικεφαλής της Inter-American, όπως ξέρετε, τα τελευταία 4 χρόνια. Συνομιλητής του είναι ένα από τα πιο έγκριτα πρόσωπα κύρους της δημοσιογραφίας. Για τον Παύλο Τσίμα δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Αναγνωρίζεται στον τομέα της ενημερωτικής επικοινωνίας για την οξυδέρκεια, τη γνώση των θεμάτων που πραγματεύεται, την αναλυτική και συνθετική σκέψη. Θα πρόσθετα εγώ και το πιο σημαντικό, και για το ήθος, απαραίτητο και στον δημόσιο λόγο. Οι δυο τους θα συζητήσουν για τον κόσμο μας εν μέσω κρίσης και μετά την κρίση, που είναι πολλαπλή. Για τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, με όρους βιωσιμότητας φυσικά, και ανάπτυξης. Και βέβαια θα συζητήσουν για τον μετασχηματισμό στην Inter-American, το νέο μοντέλο και τον τρόπο εργασίας. Παύλο, ίσως μακρηγόρησα στην εισαγωγή, ο λόγος περνάει σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Καντόρο. Ξέρετε, αυτόν τον καιρό εγώ κάνω, είναι το αντικείμενο της έρευνάς μου, είναι το αντικείμενο του ρεπορτάζ μου κατά κάποιο τρόπο. Πώς η κρίση επιτάχυνε αλλαγές, πρώτα απ' όλα στη δομή της ζωής μας, στο πώς ζούμε, πώς επικοινωνούμε, πώς δουλεύουμε, πώς μαθαίνουμε, αλλά και στην ζωή των επιχειρήσεων. Και στην πραγματικότητα είμαι εδώ για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, γιατί έχω παρακολουθήσει κάπως αυτά που γίνονται στην Inter-American. Άκουσα την παρουσίασή σας στο συνέδριο των αδελφών την περασμένη εβδομάδα. Διάβασα μια συνέντευξή σας πριν λίγες μέρες στην Καθημερινή και πραγματικά μου κέντρισε την περιέργεια και το ενδιαφέρον, γιατί μου φαίνεται ότι κάνετε κάτι που είναι αρκετά καινούριο. Και ένα πείραμα. Είναι, θα το λέγατε πείραμα αυτό που κάνετε? Θα το λέγαμε και πείραμα, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι ένα πείραμα στο οποίο είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμά του. Άρα, όχι τόσο πείραμα. Όχι τόσο πείραμα. Και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι η κρίση είναι ένας πολύ μεγάλος καταλήτης, ένας επιταχυντής. Νομίζω το είπατε πολύ σωστά. Η δική μας προσπάθεια να αλλάξουμε το μοντέλο εργασίας είχε ξεκινήσει λιγάκι νωρίτερα, κάποια χρόνια νωρίτερα. Απλώς, όπως όλα τα πράγματα, η κρίση την επιτάχυμε και βρήκαμε μια ευκαιρία και εμείς να εφαρμόσουμε πράγματα πιο γρήγορα, βλέποντας ότι τελικά αυτό το μοντέλο δουλειάς, αυτό το μοντέλο εργασίας είναι μάλλον πιο κατάλληλο και για περίοδους κρίσης. Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό που η πρώτη αίσθηση που παίρνουμε όλοι είναι ότι ήρθε η πανδημία, έπρεπε να μείνουμε μακριά ένας από τον άλλον, έπρεπε να μειώσουμε τις κοινωνικές επαφές για να μειώσουμε τη μετάδοση, άρα σχεδόν οι πάντες, όλες οι περισσότερες επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, είπαν ο καθένας από το σπίτι του μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι η προφανής αλλαγή, προφανώς υποχρεωθήκατε να το κάνετε κι εσείς. Μεταφέρατε ανθρώπους να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή η προφανής αλλαγή είναι απλώς το πρώτο επίπεδο μιας αλλαγής που πηγαίνει αρκετά βαθύτερα. Ναι. Δεν αλλάζει απλώς ότι εγώ δουλεύω από το σπίτι μου αντί να παίρνω το πρωί το αυτοκίνητο να πηγαίνω στη δουλειά μου. Αλλάζει και τον τρόπο της δουλειάς μου, αλλάζει και τη σχέση μου με τη δουλειά μου, αλλάζει και τις σχέσεις μου με τους συναδέλφους μου. Αυτό εσείς πώς το ζήσατε? Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η ανάγκη να δουλέψει κάποιος από το σπίτι του προφανώς επιβλήθηκε από την πανδημία και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις με τον άλφητο τρόπο προσαρμόστηκαν. Η αλλαγή που επιχειρήσαμε εμείς στην Inter-American είχε ξεκινήσει περίπου κάνα 2 χρόνια νωρίτερα. Και
η αιτία που ξανασκεφτήκαμε λίγο το μοντέλο εργασίας ήταν κατά κύριο λόγο η επίδραση που έχει η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση της ζωής μας πάνω στο, στα μοντέλα εργασίας της εταιρείας. Η Inter American, όπως και οι περισσότερες εταιρείες, λειτουργούσε με ένα παραδοσιακό μοντέλο με πολλά επίπεδα διοίκησης, με την καλώς εννοούμενη εταιρική γραφειοκρατία. Είναι ένα μοντέλο που όλες οι επιχειρήσεις το έχουν υιοθετήσει και θα έλεγα ότι έχει και τις ρίζες του κάπου μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Εκεί άρχισαν πλέον οι μεγάλες επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου να οργανώνονται έτσι. Και αν το ψάξει κάποιος και λίγο περισσότερο, το μοντέλο αυτό είχε τις ρίζες του στον τρόπο διοίκησης του στρατού. Mm-hmm. Ήταν ένα μοντέλο με ιεραρχία, ναι, όπου κάποιος στην κορυφή έδινε μία εντολή. Ο στράτηγος, η στρατηγή, οι συνταγματάρχες, οι ταγματάρχες, οι λογικείες και οι στρατιώτες. Μέχρι που έφτανε κάπου, ναι, που έπρεπε να γίνει δουλειά, που λέμε, ναι, πραγματικά. Ναι. Και όσο πιο πειθαρχημένο ήταν αυτό το σύνολο και όσο πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα αυτές οι εντολές, οι κατευθύνσεις μπορούσαν να υλοποιηθούν, τόσο πιο αποτελεσματική ήταν η εταιρεία. Αυτό τώρα που συζητάμε και περιγράφουμε είναι ένα λίγο μηχανιστικό μοντέλο. Φανταζόμαστε λοιπόν μία μηχανή με γρανάζια που λειτουργεί με μεγάλη ταχύτητα και παράγει ένα αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον στον κόσμο που ζούμε, οι μηχανές, όσο και αν τέλειες είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούμε. Θέλουμε οργανισμούς, θα έλεγα, και όχι μηχανές, που μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι η αλλαγή. Και οι πιέσεις που δέχονται πλέον οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα, πράγμα στο οποίο δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης. Ναι, διότι αυτό το σύστημα δουλειάς δεν υπάρχει πια. Και στην πραγματικότητα δημιουργεί δισκαμψία και απώλεια χρόνου, αργή απόκριση στα μηνύματα. Δηλαδή, αν ένα μήνυμα που φτάνει σε έναν εργαζόμενό σας, σε έναν άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με την αγορά, με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ασφαλιστούν, μέχρι να ανέβει όλη την ιεραρχία να φτάσει απάνω, να συζητηθεί σε κάθε επίπεδο και να ξαναγυρίσει πίσω ως απόκριση, ναι, έχετε χάσει ένα χρόνο. Θα το λέγαμε απλά, πέταξε το πουλάκι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους έχει αυξηθεί σε βαθμό, θα έλεγα, εκθετικό. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δυναμισμός και οι πελάτες πλέον είναι πολύ πιο απαιτητικοί. Ανεξάρτητα από αν μιλάμε για ασφάλειες, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, κάποιον κλάδο, ο πελάτης σήμερα θέλει κάτι και το θέλει, θα έλεγα, χθες. Αυτή είναι η ανάγκη στην οποία οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν αλλάζοντας τα εσωτερικά τους μοντέλα. Και η αλήθεια είναι ότι σε μια οικονομία που ψηφιοποιείται, οι επιχειρήσεις θέλουν μια πιο απλή δομή, πιο οριζόντια δομή, όχι πολλά επίπεδα ιεραρχίας, και κυρίως ομάδες που έχουν την ευθύνη από το Α μέχρι το Ω. Να αναλάβουν δηλαδή ένα έργο και να μπορούν αυτές οι ομάδες, χωρίς πολλές έξωθεν οδηγίες ή παρεμβάσεις ή εγκρίσεις, ακόμα χειρότερα θα έλεγα, να μπορούν να υλοποιήσουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Ναι. Θα σας ζητήσω να μου το εξηγήσετε αυτό, αλλά ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω. Προφανώς και εσείς υποχρεωθήκατε μια σειρά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα γραφεία, να δουλεύουν από το σπίτι τους για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι, ή ένας μεγάλος αριθμός τους. Αυτό έκανε καλό ή κακό, δηλαδή προσέθεσε ή αφαίρεσε από το στην εργασιακή κουλτούρα, στην αποδοτικότητα, στο κλίμα? Αυτό μας έκανε καλό, γιατί έχοντας πάρει την απόφαση να δουλέψουμε με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας και πιο πολύ οριζόντια, σε ομάδες που, όπως είπα, είχαν την αυτονομία να φέρουν σε πέρα σε ένα έργο, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο, όντας από το σπίτι μια ομάδα 5, 6, 7, 8, 10 maximum ανθρώπων να συντονιστεί, από ότι ένας οργανισμός ο οποίος έχει πολλαπλά επίπεδα, θέλει να πάρει εγκρίσεις, έχει πέρα δόθε γιατί κάποιος δεν κατάλαβε πολύ καλά και ζητάει διευκρινήσεις. Αυτό λοιπόν το οριζόντιο σύστημα βασισμένο στα κύτταρα που είναι ουσιαστικά οι ομάδες είναι ένα πολύ πιο εύπλαστο και γρήγορο σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί πάρα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με αυτό το πολύ στατικό μοντέλο, το πολύ βαρύ μοντέλο, το γραφειοκρατικό, στο οποίο για να κινηθεί ένα γρανάζι πρέπει ακόμα 10 να μπουν στη σειρά και να εκτελέσουν μια λειτουργία. Πριν σας δείσω μου εξηγήσετε αυτό το σύστημα, το οριζόντιο, αυτό το μοντέλο ότι κάποιοι άνθρωποι, γιατί το ακούω πολύ συχνά από τους ειδικούς στον κόσμο, ότι πάμε σε ένα μέρος, σε ένα μέλλον, συγγνώμη, όπου η εργασία θα είναι υβριδική. Κάποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν από τον χώρο εργασίας, κάποιοι άνθρωποι θα δουλεύουν από το σπίτι, ή κάποιος θα δουλεύει σήμερα από το σπίτι, αύριο από το γραφείο, μερικές μέρες εδώ, μερικές μέρες εκεί, κάποιους μήνες εδώ, κάποιους μήνες εκεί, σήμερα εγώ από το σπίτι, αύριο ο συνάδελφός μου από το σπίτι. Αυτό σας φαίνεται λειτουργικό, σας φαίνεται στα αλήθεια ότι αυτό είναι το μέλλον? Σίγουρα, με ακρίβεια να περιγράψουμε το μέλλον είναι δύσκολο, οπότε θα κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Αλλά αν αρχίσουμε να αποκλείουμε κάποια ενδεχόμενα, θα μπορούσα να πω με αρκετή βεβαιότητα ότι το μοντέλο εργασίας που κάποιος ξεκινάει τη Δευτέρα στις 9 η ώρα
πάει στο γραφείο και τελειώνει την εργασιακή του εβδομάδα την Παρασκευή στις 5 ή στις 6, νομίζω ότι αυτό μάλλον θα πρέπει να το να αρχίσουμε να το ξεχνάμε. Τι βλέπω? Σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία. Άρα τη δυνατότητα κάποιου να εργαστεί εκεί που αισθάνεται και είναι πιο παραγωγικός και, να το πω πιο απλά, εκεί που βολεύει τις συνθήκες της ζωής του περισσότερο, έτσι ώστε να είναι πιο παραγωγικός και στην εργασία του. Αυτό φυσικά δεν ισχύει όλες τις δουλειές. Προφανώς, αν είσαι γιατρός, πρέπει να είσαι στο νοσοκομείο. Αν είσαι νοσηλεύτρια ή οδηγός της βοηθείας, πρέπει να είσαι εκεί για να βοηθήσεις τους πελάτες. Καθώς όμως η οικονομία μας ψηφιοποιείται και πάμε σε μια οικονομία γνώσης, όλο και περισσότερα επαγγέλματα μπορούν να εργαστούν από την ησυχία, την ασφάλεια του σπιτιού τους και να συνδυάσουν προφανώς αυτή την εργασία με μια παρουσία στο γραφείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το μέλλον της εργασίας θα είναι να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας, να μπούμε στις οθόνες και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να συνδεθούμε στον κόσμο μόνο ψηφιακά. Είμαστε κοινωνικά όντα, το έχει πει ο Αριστοτέλης αυτό, και χρειαζόμαστε την ανθρώπινη επαφή. Απλώς δεν πάμε πλέον στο γραφείο να κάνουμε όλη τη δουλειά. Πάμε στο γραφείο να δούμε τους συναδέλφους. Πάμε στο γραφείο να εμπνευστούμε. Πάμε στο γραφείο να κοινωνικοποιηθούμε. Όταν όμως έχουμε μια εργασία που είναι καλύτερο να την κάνουμε μόνοι μας, νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες επιλογές. Σωστά. Και σε ό,τι αφορά στον κλάδο των ασφαλιών, όπου δραστηριοποιείται η Inter-American, υπάρχει ένα στοιχείο της επικοινωνίας με τον άνθρωπο που έχει ανάγκες, που θέλει να ασφαλίσει την υγεία του, το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, θέλει να αντιμετωπίσει κινδύνους και έχει ανάγκη να φτιάξει για τον εαυτό του ένα περιβάλλον ασφάλειας. Αυτό μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως? Χάσατε κάτι από την αδυναμία, τους περιορισμούς που είχατε στην επικοινωνία με τον, ας το πω εντός αγωγικών, πελάτη? Ναι. Θα περιμέναμε και θα περίμενα κιόλας να συμβεί αυτό που λέτε. Ναι. Δηλαδή ότι εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η προσωπική επαφή, αυτή η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και του από κοινού σχεδιασμού μιας ασφαλιστικής λύσης, άρα θα κάνουμε κοιλιά, το πω πάρα πολύ απλά. Δεν έγινε. Μπορώ να πω σε ορισμένες περιπτώσεις είδαμε και το αντίθετο αποτέλεσμα σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Είδαμε με έκπληξη οι πωλήσεις στο διάστημα του lockdown να ανεβαίνουν και ψηλότερα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συνεδέλασαν σε αυτό? Νομίζω ότι είναι δύο κατά βάση. Το πρώτο είναι ότι όλοι προσαρμοστήκαμε και αρχίσαμε να κάνουμε πράγματα από το σπίτι μας ψηφιακά, που πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, θεωρούσαμε όλοι μας ότι είναι αδύνατο, αδιανόητο να το κάνουμε. Και φάνηκε στην πράξη ότι τελικά γίνονται όλα. Άρα ήταν εντυπωσιακός ο βαθμός προσαρμογής και δεν αναφέρομαι τόσο στους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς, που κάποιος θα πει ότι αναγκαστικά θα έπρεπε να αναζητήσουν ψηφιακές λύσεις για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Μιλάω για το μέσο νοικοκυριό. Όταν διαπίστωσε ότι μερικά πράγματα γίνονται, γιατί έπρεπε να το δοκιμάσουμε, δεν είχαμε και άλλο τρόπο. Νομίζω αυτό ήταν το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Και νομίζω ότι ανάμεσα στα χίλια κακά που μας έχει αφήσει η πανδημία, αυτό ίσως είναι ένα από τα λίγα καλά που βάλαμε στις αποσκευές μας, και νομίζω ότι άμα μπει αυτό στις αποσκευές μας, δεν θα το βγάλουμε εύκολα. Το δεύτερο προφανώς ήταν ότι λόγω αυτού του γεγονότος που συμβαίνει πραγματικά μια φορά στα 100 χρόνια, αντιληφθήκαμε όλοι μας την έννοια του ρίσκου. Αυτό που στην Ελλάδα κυριαρχούσε, ότι εντάξει, δεν συμβαίνουν σε μένα κατά τεκμήριο κακά πράγματα, άρα φοβερή καταστροφή, αλλά συμβαίνει στο σπίτι του γείτονα. Καταλάβουμε ότι μπορεί να συμβούν και πράγματα που δεν το είχαμε φανταστεί. Υπήρχε λοιπόν αυτή η εξανάγκηση ευαισθητοποίηση, θα έλεγα, του κόσμου, και αυτό βοήθησε τις ασφάλειες, που είναι το πρώτο μέσο προστασίας απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ναι. Μεγάλο συνέστηση του ρίσκου, έχετε δίκιο. Τώρα, σας έχω ακούσει να το λέτε, το έχω διαβάσει, ότι η Inter-American κατά κάποιο τρόπο αναδιοργανώνεται. Καταργεί αυτό που μου περιγράψατε πολύ ωραία, το παλιό σύστημα που προέρχεται από την ιεραρχία τη στρατιωτική και υπηρετεί ένα κάπως φορτικό μοντέλο παραγωγής, ότι είμαστε όλοι στη σειρά και παράγουμε προϊόντα. Με ένα οριζόντιο σύστημα πιο ευέλικτο και ομάδων, σας έχω ακούσει να το ονομάζετε φυλές, tribes. Αναρωτιέμαι πώς δουλεύει αυτό. Ναι. Εμείς έχουμε υιοθετήσει ένα τρόπο εργασίας που διεθνώς περιγράφεται με τον όρο agile. Τώρα χρησιμοποιώ τον αγγλοσαξονικό όρο, γιατί... Agile, ευέλικτο, ας το πούμε. Ευέλικτο, έτσι, ας πούμε, ευέλικτο. Ναι. Και για ποιο λόγο το σύστημα αυτό είναι ευέλικτο? Είναι ευέλικτο γιατί αποτελείται από τα δομικά του κύτταρα, που είναι ουσιαστικά οι ομάδες, αυτές οι περίφημες ομάδες των λίγων ανθρώπων, των λίγων συναδέλφων, 6, 7, 8, 10 μάξιμου ανθρώπων που αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο έργο και έχουν τις ικανότητες μέσα στην ομάδα και τις δεξιότητες μέσα στην ομάδα να το φέρουν εις πέρας. Αρκετές ομάδες μαζί δημιουργούν αυτό που λέμε tribe ή μία φυλή.
Σημειολογικά υπάρχει, αυτό το όνομα δεν είναι εντελώς τυχαίο, γιατί κάποιοι βασικοί κανόνες ισχύουν. Στις φυλές ένα χαρακτηριστικό πράγμα είναι ότι γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Βασίζονται περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις και λιγότερο στους κανόνες. Και τους ενώνει και ένας κοινός σκοπός. Mm-hmm. Τα ίδια πράγματα, κάποιες αντίστοιχες προσαρμογές, ισχύουν σε μια φυλή επιχειρηματική. Δεν μπορεί να είναι χίλιων ανθρώπων, γιατί ναι, θα χαθεί η προσωπική επαφή. Πρέπει να έχει ένα κοινό στόχο, ένα κοινό επιχειρηματικό στόχο αυτή τη φορά. Και προφανώς η βάση είναι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων μεταξύ τους, συναδέλφων μεταξύ τους και της μιας ομάδας στην άλλη, έτσι ώστε ως σύνολο, ως φυλή, να πετύχουν αυτό που πρέπει να πετύχουν. Έχετε πάρει αυτό που με το παλιό μοντέλο θα ήταν μια διεύθυνση μιας επιχείρησης. Που έχει τον διευθυντή της, τους θυματάρχες, τα τμήματα και που το καθένα κάνει μια δουλειά. Και το έχετε κάνει μια φυλή που αποτελείται από διάφορες ομάδες που συνδέονται μεταξύ τους. Έχουμε ανακατέψει τις διευθύνσεις. Mm. Το πρόβλημα με αυτή την παραδοσιακή κατάτμιση εργασίας ήταν ότι δημιουργούσαμε κάποια αφύσικα σιλό. Οικονομικές υπηρεσίες που ασχολιόντουσαν μόνο με τα οικονομικά. Πωλήσεις και marketing που ασχολιόντουσαν μόνο με την επαφή με τον πελάτη. Operations που ουσιαστικά ήταν η μηχανή, η εσωτερική μηχανή που έκανε την εταιρεία να δουλεύει. Η διάθεση πληροφορικής που μηχανογραφούσε ό,τι της έλεγαν. Μικροί κόσμοι που είχαν τη δική τους ιεραρχία, τους δικούς τους κανόνες, τους δικούς τους κώδικες και καμιά φορά χανόμασταν στη μετάφραση προσπαθώντας να περάσουν την πληροφορία από τον ένα χώρο στον άλλο. Οι φυλές λοιπόν και οι ομάδες είναι ένα μείγμα από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Άρα μέσα σε μια ομάδα θα βρείτε τον μηχανογράφο, τον άνθρωπο του marketing, τον άνθρωπο των πωλήσεων, ακόμα και τον άνθρωπο με οικονομικές γνώσεις. Γιατί όπως είπα, πρέπει να υπάρχουν όλες οι ικανότητες μέσα στην ομάδα για να καταφέρει αυτό το έργο. Ώστε να μην περιμένει από κάπου αλλού βοήθεια ή τέλος πάντων να περιμένει λιγότερες βοήθειες από ό,τι στο παραδοσιακό μοντέλο. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Όσοι έχουμε δουλέψει σε μεγάλους οργανισμούς, έχουμε ακούσει τέτοιου είδους παράπονα, γκρίνιες, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, αλλά από τις οικονομικές υπηρεσίες δεν μας καταλαβαίνουν. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, αλλά η πληροφορική έχει ένα άλλο σύστημα και δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτό που εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε. Αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι να φύγουν από τη μέση αυτού του είδους τα εμπόδια. Ακριβώς αυτό. Αναρωτιέμαι, ο διευθύνων σύμβουλος τι σχέση έχει τώρα με όλο αυτό το πράγμα? Πώς κινείται ανάμεσα στις φυλές? Πού χωράει ο διευθύνων σύμβουλος? Και καταρχάς, αν χρειαζόμαστε τον διευθύνων σύμβουλο, γιατί είναι και ποιος είναι ο ρόλος. Γιατί προφανώς αλλάζει και ο ρόλος των αυτό που λέγαμε παλιά διοίκηση, που για μένα ακούγεται λίγο ξύλινο. Mm. Νομίζω υπάρχουν και κάποιοι ρόλοι μέσα στην εταιρεία που σκοπό έχουν να διευκολύνουν όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους στην εταιρεία να πετύχουν τους στόχους τους. Και μπορεί να διευκολύνει παρέχοντας περισσότερους πόρους, δίνοντας μια κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας, αλλά κατά κάποιο τρόπο είσαι περισσότερο, θα έλεγα, ο coach, παρά ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη γνώση ή που κατέχει αυτό που λέμε την απόλυτη αλήθεια. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στην ψηφιακή εποχή η περισσότερη επαφή με το τι γίνεται είναι στην πρώτη γραμμή, στους ανθρώπους που πραγματικά είναι δίπλα στον πελάτη ή είναι δίπλα στην πληροφορία. Και όσο πιο πολύ απομακρύνεις από αυτή την πηγή, τόσο πιο θολή είναι αυτή η εικόνα. Άρα είναι αρκετά επικίνδυνο να ζητάς από ανθρώπους που απέχουν αρκετά από το μέρος που γίνονται τα πράγματα, να έχουν την απόλυτη γνώμη και την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Είναι προτιμότερο να δώσεις αυτή την ευθύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί και γνωρίζουν τι γίνεται. Και αυτό το πράγμα το έχουμε κάνει με αυτή την αποδόμηση του παραδοσιακού μοντέλου. Και το χρήσιμο και μου γεννιούνται δύο απορίες. Πρώτον, αυτό δεν είναι απλώς μια αλλαγή μοντέλου οργάνωσης. Απαιτεί και μια αλλαγή, πώς να πω, ταυτότητας εργαζομένου. Δεν ξέρω πώς είναι ποια είναι η εργασιακή κουλτούρα στην Τεραμέρικα, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ συνηθισμένο σε μεγάλους οργανισμούς να υπάρχει ένας τύπος εργαζομένου που λέει: εγώ πηγαίνω σε 9, φεύγω στις 5. Ό,τι μου αναθέσουν στο μεταξύ θα το κάνω. Αλλά αυτό. Θα πάω στο γραφείο μου, θα είμαι εκεί, ό,τι μου πουν θα το κάνω και θα φύγω. Προφανώς αυτός ο τύπος εργαζομένου δεν χωράει σε αυτό το μοντέλο. Πρέπει να βρείτε μια άλλη νοοτροπία δουλειάς και αναρωτιέμαι αν τη βρίσκεται. Ναι. Και η δεύτερη απορία μου είναι, αυτό μοιάζει να είναι λίγο πιο δημοκρατικό. Είναι πιο δημοκρατικό, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατία στην εργασία όταν αντί να έχουμε έναν προϊστάμενο, ο οποίος έχει έναν προϊστάμενο, ο οποίος έχει έναν προϊστάμενο, ανήκουμε σε μια ομάδα η οποία κάνει μαζί μια δουλειά. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο δημοκρατικό. Αν θέλετε, η δύναμη αυτού του μοντέλου βασίζεται στο ότι πολλά μυαλά μαζί, εάν δουλέψουν με ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς περιορισμούς, είναι ικανά να δώσουν λύσεις σε πολύ πολύπλοκα προβλήματα, πολύ καλύτερα από λίγους, όσο καλοί και επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι να είναι αυτοί οι λίγοι.
Άρα, αν θέλετε, αντικαθιστούμε το γεγονός ότι παλιότερα περιμέναμε το 80% των αποφάσεων να πάρθει από μια πολύ στενή ομάδα ανθρώπων. Στην Αμερική να έχουμε την τύχη να έχουμε περίπου 1.100 εργαζόμενους. Φαντάζεστε, αν είχαμε μια ομάδα 5 ανθρώπων εναντίον μιας ομάδας 1.100 ανθρώπων, να λύσουν ένα δύσκολο πρόβλημα. Εγώ θα στοιχημάτισα ότι 1.100 θα κερδίσουν στο 99,9% των περιπτώσεων. Άρα, είναι πιο δημοκρατικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί όπως είπατε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε όλοι μας εκπαιδευτεί στο να πηγαίνουμε στο γραφείο και γενικώς να είμαστε πολύ καλοί στο να εκτελούμε αυτό που κάποιος από πιο πάνω, θα έλεγα, μας εξηγεί ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Στο νέο μοντέλο, μάλλον δίνεις το πρόβλημα και την κατεύθυνση. Ζητάς όμως από τους ανθρώπους να σκεφτούν μια λύση. Άρα, μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη ελευθερία. Εγώ θα έλεγα και μεγαλύτερη διασκέδαση, γιατί αυτό είναι διασκεδαστικό σαν δυνατότητα. Και να πω επίσης ότι και η αποτυχία δεν είναι κακό πράγμα. Γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, και τι συμβαίνει όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Την πληρώνει η ομάδα, την πληρώνει ο εργαζόμενος, δηλαδή όλα καλά, αλλά αν γίνει κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι στη νέα λογική ενθαρρύνουμε και την αποτυχία με την άποψη ότι είναι καλύτερο να αποτύχει κανένας γρήγορα, να μάθει από αυτό και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, από το να βάζει τις αποτυχίες κάτω από το χαλάκι, γιατί μετά από μερικά χρόνια αυτή η αποτυχία θα στοιχεί στον οργανισμό πάρα πολύ περισσότερο. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι ένα μότο που μέχρι στιγμής το έχω ακούσει μόνο από μεγάλες αμερικανικές ή νέας τεχνολογίας αμερικανικές επιχειρήσεις που λένε, το έχουν σαν μότο σχεδόν, να αποτύχεις. Ναι. Αλλά να αποτύχεις γρήγορα και να μάθεις γρήγορα από την αποτυχία σου. Το περίφημο fail faster. Fail faster. Γιατί ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τι γίνεται σε αυτή την πολύ σύνθετη εποχή που ζούμε είναι τελικά συνεχή πειράματα. Αλλεπάλληλες δοκιμές μέχρι να καταλάβουμε και να προσανατολιστούμε ποια είναι η σωστή λύση στο πρόβλημα που είμαστε. Άρα πρέπει να κάνεις πολλές δοκιμές και είσαι έτοιμος ότι σε 100 δοκιμές οι 99 δεν θα δουλέψουν. Η μία που θα δουλέψει όμως θα σου ανοίξει τον επόμενο δρόμο. Άρα. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δοκιμάζετε στους 15 μήνες της κρίσης, αλλά μου είπατε ότι ήσασταν ήδη 2 χρόνια πριν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα υπάρχει ένας χρόνος που έχει δοκιμαστεί. Ειλικρινά, είναι πιο αποδοτικό από ό,τι ήταν πριν, έχει αλλάξει, μετριέται η απόδοση. Μετρείται, υπάρχουν μεθοδολογίες να μετρήσεις την απόδοση. Υπάρχει όμως και αυτό το γενικό αίσθημα, εάν τα πράγματα γενικά πάνε πιο γρήγορα, εάν είμαστε πιο ευέλικτοι, εάν θα έλεγα κάνουμε περισσότερα πράγματα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, με το περιβάλλον. Νομίζω ότι η τελική αξιολόγηση πρέπει να είναι αυτή, αν αισθανόμαστε ότι κινούμαστε με την ίδια ταχύτητα με το περιβάλλον μας ή κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον το βλέπουμε να σιγά σιγά να απομακρύνεται και εμείς κατά κάποιο τρόπο να μένουμε λίγο πίσω. Εκεί που έχουμε δουλέψει και οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να προσαρμοστούν, γιατί μια τόσο μεγάλη εργασία και αλλαγή δεν μπορεί να τα αφομοιώσει κάποιος μέσα σε μερικές ημέρες, όσο και καλά εκπαιδευμένος να είναι, βλέπουμε όντως μια επιτάχυνση. Και έχω ένα ακόμη ερώτημα. Υπάρχει μια κουλτούρα πια στον κόσμο που, πώς να πω, το ηθικό προφίλ μιας επιχείρησης παίζει κάποιο ρόλο στις πωλήσεις της. Το βλέπουμε, ας πούμε, κάποιος που πουλάει καφέδες θεωρεί αναγκαίο να διαβεβαιώσει τον υποψήφιο πελάτη ότι αυτός ο καφές είναι οργανικός και ότι έχει συλλεγεί με ηθικά αποδεκτούς τρόπους. Αυτός που πουλάει ρούχα να βεβαιώσει ότι τα ρούχα, η βιομηχανία της ένδυσης έχει χαμηλό αποτύπωμα οικολογικό, ότι δεν βαρύνει το περιβάλλον. Και αυτό τελικά κάνει, γιατί οι άνθρωποι πια μπαίνουν σε αυτή την οτροπία, δεν αγοράζω κάτι που, εντάξει, μπορεί να με εξυπηρετεί, αλλά για το οποίο θα αισθάνομαι άσχημα που το πήρα. Γιατί κάνει κακό, γιατί χρησιμοποιεί κακές μεθόδους εργασίας, γιατί χρησιμοποιεί παιδική εργασία ή οτιδήποτε άλλο. Το υπολογίζεται αυτό, δηλαδή αυτό το μοντέλο της Inter-American προβάλλει ως στον υποψήφιο ασφαλισμένο ότι είναι καλύτερο να ασφαλιστεί σε μια εταιρεία που εσωτερικά λειτουργεί πιο δημοκρατικά, πιο ανοιχτά, πιο μοντέρνα. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι μας πλέον δεν θέλουμε να πάρουμε κάτι χωρίς να έχουμε μία παραπάνω γνώση πώς φτιάχτηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Ακριβώς, όπως το λέτε αυτό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες. Παλιά οι εταιρείες ήταν λίγο απόρθες. Δηλαδή, έβλεπες μία συγκεκριμένη εταιρική επικοινωνία, μία διαφήμιση, κάποια δελτία τύπου, κάποιες παρουσιάσεις τελεχών, αλλά οι πόρτες ήταν ερμητικά κλεισμένες. Η δική μας φιλοδοξία είναι να είναι μία ανοιχτή εταιρεία που, αν κάποιος θέλει να περάσει και να δει πώς ακριβώς δουλεύουμε, να μπορεί πολύ ευχάριστα αυτό το πράγμα να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό, θα έλεγα και λίγο περισσότερο και να εξηγήσουμε κιόλας
τι ακριβώς κάνουμε, αλλά θα έλεγα και γιατί το κάνουμε. Mm. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαφάνεια, στη συλλογική δουλειά, στη συλλογική εργασία, και νομίζω ότι ναι, τελικά οι πελάτες μας θα εκτιμήσουν αυτό που κάνουν, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, και τελικά θα πάρουν και καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πέρα από το καλό του πράγματος. Νομίζω ότι είναι και ένας πολύ αποδοτικός τρόπος να δουλεύεις. Σας ρώτησα και μου εξηγήσετε πώς άλλαξε η εταιρεία Inter American. Πώς αλλάζει η ασφαλιστική αγορά, γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή η επιτάχυνση, αυτός ο πανδημίος καταλύτης, επιτάχυνε και άλλου τύπου αλλαγές. Αλλαγές που έχουν να κάνουν με το επιχειρηματικό μοντέλο, με την συγκέντρωση ενδεχομένως σε μεγάλους παίκτες. Τι άλλο αλλάζει, τι βλέπετε να αλλάζει γύρω σας στην αγορά όπου εσείς είστε παρόντες? Ναι. Το πρώτο το είπατε και νομίζω είναι μια τάση που δεν αφορά μόνο την ασφαλιστική αγορά, είναι μια τάση που τη βλέπουμε περίπου παντού στην Ελλάδα, αλλά θα έλεγα όχι μόνο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πάμε σταδιακά σε μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί οι πόροι που χρειάζονται ώστε να μπορείς να κάνεις αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις γίνονται όλο και μεγαλύτεροι. Οπότε το μικρό μέγεθος δεν σε βοηθάει ούτε να γίνεις ανταγωνιστικός διεθνώς, αλλά ούτε ακόμα καμιά φορά και να ανταπεξέλθεις και στις κανονιστικές υποχρεώσεις. Που είναι πολύ σωστό ότι υπάρχουν, αλλά την άλλη προϋποθέτουν κάποιο μέγεθος να μπορείς να έχεις τους πόρους και να ανταπεξέλθεις. Άρα αυτή είναι μια τάση που σαφώς τη βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις που όλες άπτονται με κάποιο τρόπο στη δική μας δουλειά. Είτε αφορά το θέμα του στρατιωτικού, όπου γίνονται πράγματα, αλλά θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει πάρα πολύς χώρος για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Στον χώρο της υγείας, που νομίζω ότι όλοι βιώσαμε τι σημαίνει μια πανδημία, και βιώσαμε κιόλας και μια, αν θέλετε, δυσκολία στο να δουλέψουν αρμονικά και προς ένα κοινό στόχο ο ιδιωτικός και ο δημόσιος και οι δημόσιοι φορείς. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε στο μέλλον. Γιατί είμαστε μια χώρα με περιορισμένους πόρους που θα έλεγα δεν περισσεύει κανένας για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Και προφανώς το ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο παλιότερα νομίζαμε ότι αφορά κάποιες συγκεκριμένες περιοχές χώρες και το βλέπουμε πλέον καθημερινά. Μόνο εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει φαινόμενα τα οποία πριν μια δεκαετία θα ήταν αδιανόητα για μας. Πλημμύρες στην Κρήτη την Άνοιξη και τέτοιου είδους ζημίες που η ασφαλιστική αγορά δεν είναι πραγματικά έτοιμη να τα αντιμετωπίσει. Μια αλλαγή είναι ότι αυτό δημιουργεί καινούριους κινδύνους, έναντι των οποίων οι άνθρωποι, οι εταιρείες, οι συλλογικότητες πρέπει να προστατευτούν. Άρα πρέπει να φτιάξετε. Να εφεύρεται καινούργια προϊόντα που να καλύπτουν από καινούργιο τύπου κινδύνους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και υπάρχουν συνέχεια νέοι κίνδυνοι καθώς η ζωή εξελίσσεται. Είπαμε πριν για την τεχνολογία. Μαζί με την ευρεία χρήση της τεχνολογίας στη ζωή μας έχετε προφανώς και οι κίνδυνοι που αυτό το πράγμα επιφέρει. Όλοι γνωρίζουμε την πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει γίνει για τα δεδομένα, σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα, τι συμβαίνει αν χάσουμε τα δεδομένα, ποιος ευθύνεται και αν όλο αυτό το πράγμα ασφαλίζεται. Το οποίο επίσης είναι μια συζήτηση που πριν μερικά χρόνια απλά δεν είχε νόημα. Θα έλεγα ότι η ασφάλεια είναι συνυφασμένη με την οικονομική δραστηριότητα και αλλάζει καθώς αλλάζουν οι μορφές της οικονομικής δραστηριότητας. Το ζητούμενο είναι να είμαστε λίγο ένα βήμα ή μισό βήμα πιο μπροστά, έτσι ώστε να προσφέρουμε λύσεις πριν συμβεί κάτι, παρά να πηγαίνουμε να διορθώνουμε αυτό το οποίο δυστυχώς αντιληφθήκαμε πολύ αργά ότι δεν ήταν επαρκώς καλυμμένο. Συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία συγκέντρωση, μεγέθυνση σε μεγάλες επιχειρήσεις? Θα συμμετέχετε κι εσείς? Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει. Γιατί θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία της δημιουργίας της νέας ασφαλιστικής αγοράς. Έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση και μας ενδιαφέρει να τη διατηρήσουμε εκεί, γιατί όχι, να την ενισχύσουμε. Απλώς, όπως όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια λογική και μια στρατηγική συνέχεια στους στόχους αυτούς. Άρα δεν θα μπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγμή θα μας ενδιαφέρει οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί μπροστά μας ως πιθανός στόχος. Και επίσης υπάρχει μια τάση, διεθνώς φαντάζομαι, και εδώ, οι μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί να μην προσφέρουν στον πολίτη, στον πελάτη τους, απλώς ένα συμβόλαιο που τους εξασφαλίζει, για παράδειγμα, από το κίνδυνο της υγείας, όπου αν μου τύχει, η ασφαλιστική μου εταιρεία θα μου εξασφαλίσει ότι θα πάω σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, να γίνω καλά. Αλλά οι ίδιες να παρέχουν ένα μέρος
αυτών των υπηρεσιών απέναντι στους κινδύνους που ασφαλίζουν. Ναι, υπάρχει όντως. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τη δημιουργία, να χρησιμοποιήσω έναν όρο που έχει έτσι φορευθεί, αλλά περιγράφει αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε, τη δημιουργία οικοσυστημάτων, αν θέλετε, ή καθετοποιημένων αλυσίδων, αλλά η λογική του οικοσυστήματος νομίζω το περιγράφει καλύτερα, όπου πιθανώς στην περίεργα να βρίσκεται η ασφαλιστική υπηρεσία, αλλά στην περιφέρεια βρίσκεται μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ρίσκου μερικές φορές, αλλά όχι απαραίτητος. Καμιά φορά απλώνεται το πράγμα ακόμα περισσότερο. Να πω επίσης ότι σε άλλου είδους επιχειρηματικούς τομείς βλέπουμε ότι αντίστοιχα αναπτύσσονται οικοσυστήματα που το ασφαλιστικό κομμάτι είναι αυτό μέρος της περιφέρειας και όχι μέρος του πυρήνα. Αυτό που έχουμε δει στην ψηφιακή οικονομία είναι ότι τα όρια ανάμεσα στους επιχειρηματικούς τομείς γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Παλιότερα ήταν ο παπάς και ο ζευγάς. Αλλά τα πράγματα τώρα είναι, όπως είπα, έρχονται και συγκλίνουν. Και η ψηφιακή τεχνολογία έχει κάνει εφικτά πολλά πράγματα που παλιότερα δεν μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλο ενδιαφέρον γιατί κατά σύμπτωση είναι μια, το λέω τώρα σε παρένθεση, το πρώτο χαρτζιλίκ της ζωής μου το έβγαλα από μια ασφαλιστική εταιρεία ως φοιτητής της νομικής και γαλλομαθής μετέφρασα έγγραφα για ένα συμβόλαιο αντασφάλισης μιας ελληνικής ασφαλιστικής με μια ελβετική αντασφαλιστική εταιρεία και έβγαλα τα μάτια μου βέβαια, αλλά πήρα και το πρώτο μου χαρτζιλίκι ως φοιτητής της νομικής μεταφράζοντας ένα συμβόλαιο αντασφάλισης. Άρα κατάλαβα πολύ νωρίς ότι η ασφαλιστική αγορά σου επιτρέπει να έχεις μια μάκρο εικόνα για το πώς πάνε τα πράγματα σε μια οικονομία, σε μια κοινωνία, πώς εξελίσσεται. Είναι μια μεμβράνη που είναι πάρα πολύ καλός δέκτης και που προβλέπει αλλαγές. Αν σας ζητούσα λοιπόν μια πρόβλεψη, μια γενικότερη εικόνα από τη δική σας σκοπιά, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, δηλαδή πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μεταπανδημική Ελλάδα, ας πούμε, τι ευκαιρίες, τι κινδύνους, πώς το βλέπετε εσείς από τη σκοπιά σας? Ναι. Εδώ θα έλεγα ψυχολογικά έχουμε όλη ανάγκη να είμαστε αισιόδοξοι. Οπότε θα ξεκινάγαμε μια αισιόδοξη ματιά στο μέλλον. Αντικειμενικά όμως, αν κάποιος προσπαθήσει να διαβάσει λίγο την κατάσταση και να κάνει κάποιες λογικές προβλέψεις, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε, να το πω έτσι με μία λέξη, καλύτερα χρόνια μπροστά μας. Δηλαδή, αυτά που έρχονται είναι σαφώς πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία περάσαμε. Ήταν λίγο σπάνιο, θα έλεγα, να περάσουμε μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής δυσπραγίας για διάφορους λόγους. Μην τους αναλύσουμε τώρα. Νομίζω έχει χυθεί πολύ μελάνη, που ξεκίνησε περίπου το 2009 και έφτασε περίπου μέχρι το 2017. Νομίζω ότι τα πράγματα μπροστά θα είναι καλύτερα. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, για τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχει και στην οικονομία η λογική του συμπιεσμένου ελευθερίου. Για το δεύτερο λόγο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί και έχουν υπαρθεί γενναίες αποφάσεις έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία χρηματοδότηση και αναγκαίες επενδύσεις ώστε να ξεπεράσουμε το σοκ της πανδημίας και η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ωφελημένη σε αυτό το πράγμα. Θα έλεγα και σε μια ευρύτερη συνειδητοποίηση πολλών παραγόντων στο ελληνικό επιχειρήν και στην ελληνική οικονομία ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα για να πάμε καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το διάστημα δοκιμάσαμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα δεν βγήκαν. Και θέλουμε τώρα να βαδίσουμε με ένα πιο βιώσιμο τρόπο, γιατί νομίζω η λέξη κλειδί είναι βιωσιμότητα. Να μην προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα αρκετά σύνθετα, απλώς κλωτσώντας το τενεκεδάκι μερικούς μήνες ή ένα χρόνο πιο κάτω. Έχω την αίσθηση ότι όχι παντού, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, αλλά σε πολλούς τομείς βάζουμε τις βάσεις για κάτι καλύτερο. Άρα, στη βάση αυτή είμαι αρκετά αισιόδοξος. Κρατώ αυτή την αισιοδοξία, γιατί νομίζω ότι όλοι τη χρειαζόμαστε και μου αρέσει πολύ που την εκφράσατε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καντώρη. Για μένα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία και με βοήθησε να καταλάβω τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν και φεύγω λίγο πιο αισιόδοξο από αυτή την κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης έχει σκεφτεί να πάρουμε και την άποψη συναδέλφων, ανθρώπων που εργάζονται. Μέχρι εδώ ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Με εσένα συνομιλητή Παύλο, τον Γιάννη τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι καθημερινή η σχέση και η εμπειρία. Εμείς λέμε από παλιά πως η Inter-American είναι οι άνθρωποι της. Επομένως, για να μην μονοπολίσει το ενδιαφέρον ο Διευθυνών Σύμβουλος, έχουμε στην αναμονή δύο εργαζόμενους. Είναι η Χριστιάνα Γιαννιώτη και ο Θοδωρής Χατζής.
Καλώς τους. Γεια σας. Χαίρετε. Παύλο, μιλώντας με δύο ανθρώπους από τους πολλούς της εταιρείας, όπως είπε και ο Γιάννης, είμαστε 1.100 άνθρωποι, τι θα ήθελες να ακούσεις από αυτούς? Ξέρεις, άκουσα αυτό, την παρουσίαση αυτής της αλλαγής στο οργανωτικό μοντέλο, που εγώ έτσι το καταλαβαίνω, είναι και μια αλλαγή στην κουλτούρα της δουλειάς, είναι στην αλλαγή της νοοτροπίας με την οποία σηκώνεσαι το πρωί από το κρεβάτι σου και ετοιμάζεσαι να πας στη δουλειά σου, να κάτσεις τον υπολογιστή σου μέσα στο σπίτι. Έχω ακούσει μια πολύ ωραία φράση από κάποιους που εργάζονται σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας. Λέει, κάποια στιγμή αναρωτιόμασταν, δουλεύουμε από το σπίτι ή κοιμόμαστε στη δουλειά? Όταν δουλεύουμε εξ αποστάσεως και είμαστε καλωδιωμένοι. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε, Χριστιανά, ποια είναι η δική σου εμπειρία από αυτό το καινούριο τρόπο εργασίας? Δηλαδή, πώς εσύ προσαρμόστηκες και τι έμαθες από αυτό? Και συγγνώμη για τον ενικό. Όχι, παρακαλώ. Νομίζω για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε πώς είναι η ζωή μέσα στην Inter American. Πριν 9 χρόνια περίπου ξεκίνησα να δουλεύω για την Inter American και τότε ήμουν τέστερ για το νέο τότε μηχανογραφικό σύστημα έκδοση συμβολέων. Λίγο μετά, περίπου ένα χρόνο μετά, έγινε εκτιμήτρια κινδύνων, ασφαλιστικών κινδύνων, για να μπορούμε να αναλάβουμε κάποια επιχείρηση, κάποιο σπίτι κτλ. Μετά από αυτό, μετά από 2 περίπου χρόνια, πέρασα σε άλλο τμήμα πάλι και ανέλαβα μια θέση στην οποία κάναμε ανάπτυξη προϊόντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι αλλαγές έρχονταν η μία μετά την άλλη. Και μετά ήρθε η πολύ μεγάλη αλλαγή. Ήρθε μία πρόταση από την κυρία Δροσιά Καρδάση, που είναι και δίπλα μου εδώ, στην οθόνη, και μου είπε ότι η εταιρεία σκέφτεται να αλλάξει τελείως φιλοσοφία τρόπου εργασίας, κουλτούρας, το σχεδιασμό, όπως είπαμε, να φύγουμε από τα σιλό, να πάμε σε ομάδες και ούτω καθεξής, και με ρώτησαν αν θα ήθελα να γίνω agile coach. Δεν είχα ιδέα τι ήταν αυτό, οπότε καταλαβαίνετε το ρίσκο ότι είναι πολύ μεγάλο. Μου ζητήθηκε λοιπόν να αλλάξω τελείως καριέρα, τελείως αντικείμενο. Από εκεί δηλαδή που έκανα κάτι που, το οποίο είχα μάθει να κάνω πάρα πολύ καλά, άλλαξε όλη μου η ζωή, η επαγγελματική ζωή, αλλά και συνολικά η ζωή μου, γιατί βρήκα την κλίση μου μέσα από αυτό. Άρα για μένα αυτή η αλλαγή ήταν μια τρία ευκαιρία. Και μέχρι και σήμερα κάνω κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν μου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή την αλλαγή κλήθηκα να εκπαιδεύσω και να βοηθήσω ανθρώπους να αγκαλιάσουν αυτή την αλλαγή, έτσι, και να αλλάξουν και το δικό τους τρόπο εργασίας και ζωής. Πολλά transformations λοιπόν μετά από πολλή συμμετοχή σε διαφορετικές ομάδες, που αλλάξαμε πολλές δομές, διαδικασίες, τρόπους σκέψης και ούτω καθεξής, πολλές εκπαιδεύσεις μετά, είμαι ακόμα εδώ, είμαι ακόμα μέρος όλης αυτής της αλλαγής και σχεδιάζουμε μαζί με άλλους συναδέλφους το πώς τη μετά-COVID εποχή θα χρειάσουμε πάλι το remote working, δηλαδή το δουλεύω στο σπίτι, δουλεύω και από το γραφείο, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο που θα έχει ωφέλη και για την εταιρεία αλλά και για τον εργαζόμενο κυρίως. Άρα λοιπόν, όντας εργαζόμενοι και όντας μέλος όλης αυτής της διαδικασίας δημιουργίας αυτού του πλαισίου, μπορώ να πω ότι όλη αυτή η αλλαγή μου έχει δώσει ένα όραμα, ένα σκοπό στη δουλειά μου. Μου έχει δώσει τρομερή αυτονομία και ευελιξία. Δηλαδή, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που είπα ότι δεν με νοιάζει το 9-5 και να μου πούν τι να κάνω και πότε. Με νοιάζει να μου δώσουν ένα όραμα και να μου πούν βρες τον τρόπο να το φέρεις της πέρας. Άρα, λοιπόν, τρομερή ευελιξία. Και όταν σου δίνουν και τέτοια εμπιστοσύνη, καταλαβαίνετε ότι γεμίζεις σαν άνθρωπος. Και το τελευταίο κομμάτι είναι ότι έχω αποκτήσει τόσες δεξιότητες και τόσες ικανότητες που δεν θα μπορούσα να έχω αποκτήσει με χρόνια διαβάσματος και εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ρίσκα που αναλαμβάνει η εταιρεία έχουν τρομερό όφελος, θεωρώ, για τους εργαζομένους και είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη και ευγνώμων. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Όχι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η γωνία. Και να πάω και στον Θοδωρή, τον κύριο Θοδωρή Χατζή. Ήθελα να ακούσω, όταν πρωτοακούστηκε η ιδέα ότι ο τρόπος της δουλειάς αλλάζει, μπαίνουμε σε αυτές τις ομάδες, θα δουλεύουμε έτσι, η πρώτη αντίδραση ποια ήταν? Έκπληξη, φόβος, τι είναι αυτό που πάμε στο άγνωστο, και τελικά πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η εμπειρία στην καθημερινή ζωή? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, δημιουργεί ερωτήματα. Αρχικά εγώ να σας πω ότι
είχα και την ευκαιρία αλλά και την ευχαρίστηση να συμμετέχω στο σχεδιασμό της νέας δομής. Η δομή αυτή πιστεύω ότι είναι αρκετά πρωτοποριακή για την ελληνική πραγματικότητα. Θα πω ότι στη φάση του σχεδιασμού αναζητούμε τρόπους να καλύψουμε περισσότερα σημεία επαφής στο ταξίδι του πελάτη, αλλά παράλληλα, όπως υπόθηκε προηγουμένως, να μειώσουμε σημαντικά την ιεραρχία και τις εξαρτήσεις που αυτή συνεπάγεται, φτιάχνοντας ομάδες αυτόνομες. Τώρα, όπως καλά λέτε, μία αλλαγή φαίνεται αρχικά δύσκολη, έχει αβεβαιότητα, όμως έγινε σωστό πλάνο επικοινωνίας και το αποτέλεσμα στην πράξη μας έχει ανταμείψει. Και αυτό φάνηκε από τις πρώτες στιγμές που συναντηθήκαμε οι ομάδες, όπου εκεί παρουσιάζουμε τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, για παράδειγμα. Και είδα αυτό το οποίο πραγματικά στη φάση του σχεδιασμού κυριολεκτικά ξεκίνησε από μια λευκή κόλλα χαρτί, από μια απλή παρουσίαση λευκή, να γίνεται πράξη και να δουλεύει ουσιαστικά. Τώρα, απ' την άλλη, εγώ με το ρόλο μου ως chapter leader, πέρα από ότι συμμετέχω και εγώ ίδιος στις ομάδες, έχω και έναν αυξημένο ρόλο να αναπτύσσω τους ανθρώπους και τις δεξιότητες τους και να μεταφέρω τη στρατηγική του ομίλου πάνω σε θέματα ανάπτυξης προϊόντων, υγείας και ζωής. Τώρα, με όλα αυτά τα δεδομένα, η καθημερινότητά μας κατά ψέματα έχει αλλάξει, αλλάζει συνέχεια, έχοντας όμως μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Υπάρχει πολλή επαφή μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ομάδων. Οι ομάδες αυτές, όπως είπα, αποτελούνται από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες. Άλλος είναι αναλογιστής, άλλος είναι developer, άλλος είναι business analyst. Όμως έχουν όλοι κοινό σκοπό. Έχουν κοινό σκοπό να φτιάξουν ένα προϊόν υγείας, έχουν κοινό σκοπό να κάνουν τον πελάτη πιο ευχαριστημένο. Συναντιόμαστε αρκετά καθημερινά, προβληματιζόμαστε, αλλά βρίσκουμε και λύσεις. Με άλλα λόγια, έτσι και να κλείσω με αυτό, με τη νέα δομή προσπαθούμε να αλληλεπιδράσουμε περισσότερο με τους πελάτες μας, συχνότερα, και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους πιο γρήγορα, καθώς ούτως ή άλλως η εποχή μας είναι αυτή η οποία επιτάσσει να ανταποκρινόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπορεί να έχεις 5G δίκτυο και να έχεις προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, ανταπόκριση. Αυτό. Η προσωπική ζωή πώς άλλαξε? Δηλαδή, επιβαρύνθηκε με περισσότερες φροντίδες, περισσότερες έννοιες, περισσότερες ώρες, έγινε πιο ευχάριστη? Αν ζητούσα μια γρήγορη απάντηση σε αυτό, πώς αυτό άλλαξε την προσωπική ζωή, την καθημερινή ζωή? Θα πω ότι ο καθένας προσαρμόζει τη ζωή του και βρίσκει τη μαγική ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Υπάρχει μια λέξη κλειδί εδώ, ότι μέσα στον οργανισμό πλέον σεβόμαστε αυτό το κομμάτι και κάθε ένας μεταξύ και με τους υπολείπους πρέπει να σέβεται αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν πρέπει να αυστηροποιούμε κάποιο ωράριο. Γίνεται αυτή η μαγική ισορροπία. Υπάρχουν φυσικά δύσκολες συνθήκες, αλλά όπως ξαναλέω, πρέπει να σεβαστούμε, για παράδειγμα, ότι έχασα τον ήχο. Νομίζω ότι χάσαμε τον ήχο, αλλά η απάντηση στο Δωρή νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Εντάξει, μη σας βασανίζω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία να κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα. Χριστιάνα Θοδωρή, αγαπητέ Γιάννη Ρούντο και κύριε Καντόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ναι, σαν παλαιότερος πρέπει να πω ότι στην εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου μοντέλου, προσδοκούμε να μάθουμε από τους νέους ανθρώπους, να δούμε μέσα από τα μάτια τους. Είναι μια δημιουργική διαδικασία όσμωσης γενναιών. Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος, Παύλο, αν ζητήσω σε 2-3 τίτλους να κλείσουμε το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης με τον Γιάννη Καντόρο, με τον Θοδωρή και τη Χριστιάνα βέβαια, ποιους τίτλους θα έβαζες? Νομίζω ότι είναι, πρώτον, εγώ κρατάω μια αισιόδοξη που νομίζω ότι δεν είναι ουτοπική, είναι μια ρεαλιστική αισιοδοξία για την προοπτική μας ως χώρα. Ότι θα πάμε καλύτερα από ό,τι ήμασταν και ότι οι πιθανότητες να πάμε καλύτερα είναι πάρα πολύ υψηλές. Δεύτερον,
θα έλεγα ότι αυτό που συμβαίνει, αυτό που παρακολουθήσαμε, αυτό που κουβεντιάσαμε, το πώς ας πούμε μια μεγάλη ελληνική εταιρεία αλλάζει την εσωτερική της λειτουργία, θεμελιωδώς την αλλάζει, είναι νομίζω ένα επιχείρημα υπέρ αυτής της αισιοδοξίας. Ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι πια όπως ήταν πολλές φορές στο παρελθόν αρτηριοσκληρωτικές, έχουν την ικανότητα να βλέπουν το μέλλον και να προσαρμόζονται προς το μέλλον. Και το τρίτο που βλέπω είναι ότι, το τρίτο που θα έλεγα είναι ότι είναι αδύνατον να αντιμετωπίσουμε, να επιβιώσουμε σε ένα καινούριο κόσμο και να είμαστε λειτουργικοί και χρήσιμοι σε ένα καινούριο κόσμο, αν συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τα παλιά εργαλεία. Συνεπώς, αυτό που κάνει η Inter-American, αυτό που, το στίχημα που βάζει, να αλλάξει τα εργαλεία της, να αλλάξει στην πραγματικότητα όλη την εργαλειοθήκη της καθημερινής της λειτουργίας, της σχέσης των εργαζομένων με τη δουλειά της, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που θα έπρεπε να βρει μιμητές, νομίζω, παντού, ενώ και στους μεγάλους οργανισμούς, αλλά και στον καθένα από εμάς να ξανασκεφτούμε τα πράγματα που κάνουμε και η ρουτίνα μας οδηγεί στα να τα κάνουμε με τον τρόπο που ξέρουμε, να ξεβολευτούμε για λίγο και να σκεφτούμε μήπως υπάρχει ένας καινούριος τρόπος που αξίζει να τον δοκιμάσουμε και ας αποτύχουμε μια φορά. Να δοκιμάσουμε ξανά, ώστε να το κάνουμε καλύτερα από ότι με τα παλιά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτό εγώ θα το κρατούσα ως ένα ωραίο δίδαγμα και ένα ωραίο στοίχημα. Πετάμε το γάντι και στον ανταγωνισμό με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί όχι. Ναι, πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Για αυτή την ήταν πολύ ωραία. Ξαναλέω, ήταν για μένα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Συμμετοχή σου ήταν πολύ δημιουργική σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αγαπητοί και αγαπητές του ακροατηρίου, εδώ θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα με ένα θεματικό βίντεο για την Inter-American. Να πω βέβαια ότι στο chat μπορείτε να γράψετε σύντομα τις ερωτήσεις σας, αν έχετε. Έχουμε προβλέψει στο τέλος να απαντηθούν ορισμένες, έστω σε συγχώνευση αν είναι πολλές. Μείνετε μαζί μας, σε 2 λεπτά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Μαζί αλλάζουμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Για εμάς κάθε πρόκληση κρύβει και μία ευκαιρία. Προσεγγίζουμε με καινοτόμο πνεύμα το μέλλον της εργασίας. Με γνώμονα τις αξίες και οδηγό τη στρατηγική μας, συνδημιουργούμε και επανασχεδιάζουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Σε μια νέα εποχή, πιο ψηφιακή από ποτέ, δημιουργούμε ένα μέλλον όπου η εργασία στο γραφείο και η εργασία στο σπίτι συνδυάζονται. Εξασφαλίζουμε έτσι περισσότερη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και υψηλές αποδόσεις. Οι 8 ώρες εργασίας μας δεν αλλάζουν. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να διανέμονται μέσα στη μέρα όπως μας εξυπηρετεί για καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Μετατρέπουμε τα γραφεία μας σε χώρο συνεργασίας, έμπνευσης και κοινωνικοποίησης. Επενδύουμε σε περισσότερους ανοιχτούς χώρους με κοινή οπτική ταυτότητα που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή και ανάπτυξη ιδεών. Εργαζόμαστε με ανεξαρτησία και ελευθερία σε μια νέα κουλτούρα εμπιστοσύνης. Επιλέγουμε ένα βιώσιμο τρόπο εργασίας πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αξιοποιούμε κάθε τεχνολογικό μέσο με γνώμονα τον άνθρωπο και παραμένουμε μαζί, ακόμα και από απόσταση. Γινόμαστε ένας ζωντανός οργανισμός που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του και πετυχαίνουμε υψηλή ανάπτυξη σε αυτό το νέο περιβάλλον, εστιάζοντας στην ταχύτητα και τη δημιουργικότητα. Μαζί δημιουργούμε μια καλύτερη εργασιακή καθημερινότητα. Μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον της εργασίας μας. Μαζί γινόμαστε ακόμα πιο δυνατή ομάδα. Μαζί μπορούμε να ζούμε ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα. Γεια σας και πάλι. Επαναρχόμαστε στο φυσικό περιβάλλον του στούντιο. Σε αυτό το μέρος της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Inter-American θα μας δώσει συνοπτικά μια εικόνα του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη συνέχεια θα μοιραστεί μαζί μας πληροφορίες που συνθέτουν τη σημερινή εικόνα του οργανισμού μας. Η παρουσίαση αυτή θα είναι στη διάθεση όλων μετά την εκδήλωση και οπωσδήποτε βέβαια στη διάθεση των μέσων επικοινωνίας και των δημοσιογράφων. Κύριε Καντόρο, τι απασχολεί τις επιχειρήσεις και την αγορά μας σε αυτή τη συγκυρία?
Ευχαριστώ, Γιάννη. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε και να δούμε μια σύντομη παρουσίαση για τα αποτελέσματά μας, που νομίζω θα δώσει και τη βάση και τροφή για όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε στο τέλος αυτού του δεύτερου μέρους. Αν ξεκινήσουμε λίγο από το ευρύτερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η Inter American αλλά και πολλές άλλες επιχειρήσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή, και βάλουμε σε τίτλους τις πιο μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, προφανώς θα ξεκίναγα από την πανδημία, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε ήδη, αλλά πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα κανονικότητα, στο ονομάσουμε κάπως έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι ακριβώς ίδια όπως την είχαμε πριν την εμφάνιση της πανδημίας αυτής. Το μεγάλο θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει ξεκινήσει και κάποια χρόνια και έχω την αίσθηση ότι θα νιώθουμε όλο και περισσότερο στα επόμενα χρόνια τις επιπτώσεις του. Και προφανώς το τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο ρόλος της τεχνολογίας, που είδαμε πόσο καταλυτικά μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας ή και πόσο μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί νομίζω όλοι καταλάβαμε στη διάρκεια των συνεχόμενων lockdown της πανδημίας ότι με την καλή χρήση της τεχνολογίας πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν από το σπίτι μας και ευκολότερα και γρηγορότερα και, όπως είχα πει και μια άλλη φορά, καμιά φορά και πιο διασκεδαστικά. Άρα ένα περιβάλλον σύνθετο, θα έλεγα απρόβλεπτο, και ίσως ο κοινός τόπος όλων αυτών των πραγμάτων είναι ο πολύ γρήγορος βαθμός αλλαγής, στον οποίο πρέπει όλες οι επιχειρήσεις και προφανώς η Inter American να προσαρμοστούν. Τώρα για την Ελλάδα, νομίζω το συζητήσαμε και με τον κύριο Τσίμα στο προηγούμενο μέρος της συνάντησής μας. Οι προβλέψεις μας είναι αισιόδοξες. Όχι μόνο οι προβλέψεις της Inter American, είναι και οι προβλέψεις πολλών διεθνών οργανισμών. Πλέον υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι η Ελλάδα μπαίνει σε ένα διάδρομο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη για την φετινή χρονιά προβλέπεται να είναι πάνω από το 4% και έχουμε δει και πολύ εντυπωσιακά νούμερα για το 2022 και αργότερα. Φυσικά το πιο ενδιαφέρον θα έλεγα είναι να δούμε κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει ένα σταθερό βηματισμό ανάπτυξης, όχι τόσο τα 1-2 χρόνια μετά την πανδημία, όπου είναι λογικό η ρυθμή ανάπτυξη να είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Μια σταθερή και μια βιώσιμη ανάπτυξη πάνω σε σταθερές βάσεις. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο για όλους μας. Τα θέματα στην ασφαλιστική αγορά. Πάλι συζητήθηκαν ακροθυγώς στην προηγούμενη συνάντηση. Νομίζω οι βασικοί τομείς όπου υπάρχουν προκλήσεις που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα πλήρως, γιατί τα προβλήματα είναι πολυσύνθετα και δεν νομίζω ότι μπορούν να λυθούν μέσα σε 1-2 χρόνια, είναι προφανώς το εξοδοτικό, στο οποίο γίνονται πολύ σωστά βήματα αυτή τη στιγμή με την μεταρρύθμιση στο χώρο των επικουρικών συντάξεων. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Θα έλεγα ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εταιριών στην επίλυση του εξοδοτικού αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα μικρή. Και ο ασφαλιστικός κόσμος μπορεί και πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο και για την επίλυση του εξοδοτικού προβλήματος. Πάνω κάτω το ίδιο ισχύει και στο θέμα των ασφαλίσεων υγείας. Και εδώ πραγματικά το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι μικρό και οι συνέργειες και οι συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού κόσμου και των κρατικών μηχανισμών και εδώ νομίζω δεν βρίσκονται σε βέλτιστο σημείο. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Ιδιαίτερα για το θέμα της ασφάλισης υγείας, στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν πιέσεις, δεδομένου ότι οι Έλληνες, σαν λαός, γερνάμε. Το ποσοστό του πληθυσμού πάνω από τα 65 χρόνια θα είναι όλο και μεγαλύτερο. Οι νέες θεραπείες που έρχονται είναι ελπιδοφόρες, αλλά είναι σαφώς ακριβότερες. Και όπως είπα και πριν, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να βρούμε τις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις αυτές. Η κλιματική αλλαγή, αρχίζουμε και την βλέπουμε και την νιώθουμε με συνεχόμενα φαινόμενα και θέλω να πω και το κόστος των αποζημιώσεων από καταστροφικά φαινόμενα βαίνει αυξανόμενο. Και
Προφανώς οι αναθεωρήσεις που γίνονται στο κανονιστικό μας περιβάλλον, η αναθεώρηση του solvency της φερεγγιότητας 2, που είναι το βασικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και η εφαρμογή, θα έλεγα, των νέων λογιστικών προτύπων IFRS, θα έχουν σημαντικές επιδράσεις στην ασφαλιστική βιομηχανία. Και τέλος, μια και νομίζω το θέμα των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, να θυμηθούμε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στη χώρα μας. Το σύνολο των επενδύσεων φτάνει τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω ότι ένα μέρος από τις επενδύσεις αυτές θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε project στην Ελλάδα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η δική μας αποστολή είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα, και για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάμε λίγο παραέξω από το στενό ασφαλιστικό πλαίσιο, να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα που κάνουν τη ζωή των πελατών μας καλύτερη. Να γίνουμε, να το πω πάρα πολύ απλά, ένα μέρος της δικής τους καθημερινότητας, ένα μέρος της ζωής τους. Δύο λόγια για την ΑΚΜΕΑ. Νομίζω ότι την παρουσιάζουμε κάθε χρόνο, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε τη σχέση που έχει η Dan American με το μέτοχό της. Η ΑΚΜΕΑ είναι μια πολύ μεγάλη συνεταιριστική εταιρεία, τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με ιδιαίτερα αυξημένα μεγέθη. Η παραγωγή ασφαλίστρων είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με θυμίζω για λόγους σύγκρισης ότι η ολόκληρη ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι περίπου στα 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ενεργητικό, 220 δισεκατομμύρια κεφάλαια υπό διαχείριση και κέρδη περίπου 600, με περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από την Ολλανδία, η ΑΚΜΕΑ δραστηριοποιείται με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, τη Σλοβακία, την Τουρκία, την Αυστραλία και τον Καναδά. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από την κερδοφορία. Το 2020 ήταν μια καλή χρονιά για την κερδοφορία της εταιρείας μας. Τα κέρδη φτάσαν περίπου τα 28 εκατομμύρια ευρώ και είναι σημαντικό ότι αναφέρομαι στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προφόρων. Είναι σημαντικό ότι η εταιρεία σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να διατηρεί κερδοφορία που είναι ακουμπάει ή ξεπερνάει σταθερά τα 20 εκατομμύρια ευρώ και κατά κύριο λόγο βασίζεται στα τεχνικά της αποτελέσματα και κατά πολύ λιγότερο στο επενδυτικό της αποτέλεσμα. Εδώ είναι ο δείκτης φερεγγιότητας των εταιριών. Η εταιρεία ζωής έκλεισε τον προηγούμενο χρόνο με δείκτη φερεγγιότητας 133%, βοηθείας 170% και ζημιών 249%. Τη στιγμή που το εσωτερικός πύχης, αν θέλετε, όλων των εταιριών του ομίλου της ΑΚΜΕ είναι στο 120% και η ελάχιστη κεφαλαϊκή απέτηση είναι στο 100%. Να δούμε λίγο την παραγωγή των ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα 372 εκατομμύρια ευρώ για το 2020. Τη μερίδα του Λέοντος είχαν οι γενικές ασφαλίσεις στα 215 εκατομμύρια ευρώ, ακολούθησε η ασφαλίση υγείας 110 εκατομμύρια ευρώ και η ασφαλίση ζωής αρκετά μικρότερο κομμάτι, περίπου στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ να υπενθυμίσω ότι εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι των ασφαλίσεων ζωής η Dan American δεν προσφέρει εγκυμένα προϊόντα, δραστηριοποιούμαστε κυρίως στον χώρο των unit-linked προϊόντων. Να πω βλέπουμε τα τεχνικά αποτελέσματα της εταιρείας, το loss ratio των γενικών ασφαλίσεων στο 46% και στις ασφαλίσεις υγείας στο 70%. Είναι πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Προφανώς υπήρχε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα λόγω της επίδρασης που είχε η πανδημία, τόσο στο θέμα των μετακινήσεων, όσο και στο θέμα της πρόσβασης στα νοσοκομεία. Είδαμε πολύ μειωμένη συχνότητα και στις δύο αυτές κατηγορίες ασφαλίσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι, και εδώ νομίζω το φαίνεται ολοφάνερα, ότι η κερδοφορία της εταιρείας βασίζεται κατά κύριο λόγο στα πολύ καλά της τεχνικά αποτελέσματα και λιγότερο στα κέρδη από τις επενδύσεις. Τα έξοδα του ομίλου ήταν σταθερά περίπου στα 57 εκατομμύρια ευρώ και με υψηλό ποσοστό επενδύσεων στις υποδομές μας και στη τεχνολογία.
Αν δούμε λίγο τη θέση μας στην αγορά, υπήρχε μια αύξηση του μεριδίου αγοράς στις ασφαλίσεις ζημιών και στις που περιλαμβάνουν μέσα και το κομμάτι των ανανεώμενων προϊόντων υγείας, άρα είναι ασφαλίσεις ζημιών και τα ετησίως ανανεώμενα προϊόντα υγείας, που είναι και η κύρια εστίαση της εταιρείας μας, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 12,8%. Είχαμε μια επίδοση που ήταν ελαφρώς καλύτερη από το μέσο όρο, θέλετε, από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία την προηγούμενη χρονιά είχε καταγράψει μια μείωση της τάξης του 2%, ενώ η Danamerican κατάφερε και αύξησε περίπου τα εγγεγραμμένα της ασφάλιστρα γύρω στο 1,5% συνολικά, και ως εκ τούτου κερδίσαμε μερίδιο αγοράς στους κύριους τομείς που στόχευσής μας. Εδώ είναι η εικόνα των δικτύων διανομής. Θα έλεγα, δείτε το σχεδιάγραμμα. Υπάρχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στα τρία βασικά δίκτυα διανομής, το δίκτυο agency δηλαδή, το δίκτυο brokers και τις απευθείας πωλήσεις, το δίκτυο της anytime. Φυσικά η στόχευση κάθε δικτύου θα έλεγα ότι είναι διαφορετική. Η anytime κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται σε προϊόντα retail γενικών ασφαλίσεων και κυρίως ασφαλίσεις αυτοκινήτου και κατοικίας. Στα πρακτοριακά δίκτυα υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία, περίπου 50-50 ανάμεσα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και στις ασφαλίσεις λοιπόν γενικών, ενώ ο κύριος κορμός της δραστηριότητας του δικτύου agency έχει να κάνει με προϊόντα ζωής κατά κύριο λόγο και υγείας κατά δεύτερο λόγο. Επίσης αναφέρω ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία για τρίτη χρονιά στην Κύπρο. Το χαρτοφυλάκιο εκεί ξεπεράσει τα 32.000 αυτοκίνητα. Επίσης να αναφέρω ότι έχουμε και πάρα πολύ ψηλά, πολύ ψηλή ικανοποίηση πελατών και πολύ ψηλό δίκτυο NPS, τόσο στο χώρο της anytime, όσο και στα υπόλοιπα δίκτυα διανομής. Στο χώρο των αποζημιώσεων, την προηγούμενη χρονιά οι αποζημιώσεις έφτασαν τα 392.000 περιπτώσεις αποζημιώσεων. Το ποσό ήταν γύρω στα 366 εκατομμύρια ευρώ, ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Και αν δείτε τους αριθμούς σε ημερήσια βάση και κάνουμε αυτή την διαίρεση, αν θέλετε, για να δούμε κατά πόσο πετυχαίνουμε αυτό μας το στόχο, κατά πόσο δηλαδή κάθε μέρα παίζουμε το ρόλο που πρέπει να παίζουμε στη ζωή των πελατών μας. Κάθε μέρα λοιπόν το 2020 περίπου 2.400 άτομα έλαβαν κάποια υπηρεσία βοηθείας και κάθε μέρα είχαμε επικοινωνία περίπου με 4.200 πελάτες μας κατά μέσο όρο, είτε για να τους εξυπηρετήσουμε αποζημιωτικά, είτε για να τους βοηθήσουμε με κάποιο θέμα διαχείρισης των συμβολέων τους. Και στη διάρκεια όλης αυτής της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες μας, διατηρήσαμε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες NPS, θα έλεγα πολύ πάνω από το παγκόσμιο μέσο όρο του δίκτυου, που είναι γύρω στο 42, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε μετρήσεις βρισκόμαστε γύρω στο 60 ή και αρκετά πάνω από αυτό. Οι συνεργασίες μας, γιατί επενδύουμε συνειδητά σε ένα, αν θέλετε, ανοιχτό οικοσύστημα συνεργασιών. Η Danamerica είναι μια ανοιχτή εταιρεία που επιδιώκει συνεργασίες σε πολλαπλά επίπεδα και σε πολλούς τομείς. Στην οδική βοήθεια έχουμε αυτή τη στιγμή συνεργασία με 5 ασφαλιστικές εταιρείες και με 5 μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Στην άμεση ιατρική βοήθεια έχουμε καλύψει με τις υπηρεσίες μας 4 νησιωτικούς δήμους, τη Σύφνο, την Ίδρα, τη Σκύρο και την Άδρο, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε πολύ περισσότερους. Και στο κομμάτι της mobility και convenience, στο κομμάτι των γενικών ασφαλίσεων, αν θέλετε, έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασιών με πάρα πολλές εταιρείες, υλοποιώντας στην πράξη ένα ολοκληρωμένο, αν θέλετε, οικοσύστημα που δεν βασίζεται μόνο στις ασφαλιστικές εργασίες, αλλά και σε ένα άλλο πλέγμα υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την διευκόλυνση των μετακινήσεων και της καθημερινότητας των πελατών μας. Εάν θα θέλαμε να βάλουμε σε τίτλους τη στόχευσή μας για το μέλλον και μιλώντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η πελατοκεντρική λειτουργία. Και γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή στην εσωτερική δομή της εταιρείας, έτσι ώστε πραγματικά
ένας, αν θέλετε, λίγο παραδοσιακός ή τεχνοκρατικός οργανισμός να μετασχηματιστεί σε ένα ζωντανό οργανισμό που μπορεί να αισθάνεται, να καταλαβαίνει και να αντιδρά πιο γρήγορα στα θέλω και στα αιτήματα των πελατών του. Αυτός είναι ο νέος τρόπος εργασίας που νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά διεξοδικά, και αν υπάρχουν ερωτήσεις, με μεγάλη ευχαρίστηση να τις συζητήσουμε στο τέλος της παρουσίασης. Και προφανώς ο ψηφιακός και ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός, ώστε σε αρκετά σύντομα, ελπίζω, δεν θα βάλω ένα ακριβώς χρονικό όριο, γιατί συνήθως αυτές οι προβλέψεις πέφτουν έξω, αλλά στο όχι πάρα πολύ μακρινό μέλλον, η Ιντεραμέρικα θα είναι μια απόλυτα ψηφιοποιημένη εταιρεία, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και σε πολλές λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Και προφανώς, για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, διατηρούμε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο επενδύσεων, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου, τόσο σε εργασίες ψηφιοποίησης, όσο στις ιδιόκτητες υποδομές μας, στην οργάνωσή μας και προφανώς σε λανσάρισμα νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. Νομίζω και το μετασχηματισμό της εταιρείας έχει γίνει αρκετή ανάλυση και αρκετή κουβέντα με τον κύριο Τσίμα. Κλείνοντας, για την εταιρική ευθύνη και το κοινωνικό προϊόν, εάν μπορούσαμε να αποτυπώσουμε το αποτύπωμά μας με έναν αριθμό, και καμιά φορά οι αριθμοί λένε πολλά πράγματα, το κοινωνικό προϊόν της Ιντεραμέρικα για το 2020 έφτασε 175 εκατομμύρια ευρώ, ένας σημαντικός αριθμός, που αποτελείται από το άθροισμα των μισθών και των παροχών στους εργαζομένους μας, των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, των φόρων προς το ελληνικό δημόσιο, των επενδύσεων που κάθε χρόνο κάνουμε, των αμοιβών που έχουμε δώσει στους προμηθευτές μας αλλά και στους συνεργάτες μας, και προφανώς του ποσού που κατευθύνεται στις ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας. Το σημαντικό όμως είναι ότι η έννοια της εταιρικής ευθύνης και της εταιρικής υπευθυνότητας δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, αν θέλετε, από την καθημερινή μας δραστηριότητα, αλλά το έχουμε σωματώσει σαν καθημερινή πρακτική και σαν καθημερινή λογική στη λειτουργία της εταιρείας μας. Αν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα slide, τότε το slide θα ήταν αυτό, με τους βασικούς αριθμούς που προσπαθούν να περιγράψουν έναν αρκετά πολυσύστατο οργανισμό όπως η Ιντεραμέρικα. Αλλά πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι, και εδώ θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να παρουσιάσω την άμεση ομάδα, την ομάδα της διοίκησης της Ιντεραμέρικα, γιατί δουλεύουμε ομαδικά στην πράξη και όχι στη θεωρία. Πολύ γρήγορα να συστήσω τους συναδέλφους μας, και στη συνέχεια θα να δώσω και τον λόγο σε όσους από εσάς θέλετε να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις, και θα προτιμούσα τις ερωτήσεις αυτές να τις απαντήσουν οι συνάδελφοί μου παρά εγώ ίδιος, που νομίζω ότι εδώ και περίπου μια μισή ώρα μάλλον έχω μονοπολίσει την κουβέντα. Να κάνω έτσι ψηφιακά τις συστάσεις. Ο κύριος Μουράτ Εσλικενλή είναι ο CFO, ο οικονομικός διευθύντης της εταιρείας. Ο κύριος Βίνσεντ Τίκενς είναι ο COO της εταιρείας μας. Ο κύριος Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων ζωής και υγείας. Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing. Η Δροσιά Καρδάση, διευθύντρια ανθρωπίνου δυναμικού. Και ο κύριος Ανδρέας Φιαμέκος είναι ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας μας. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους περνά το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μου, και οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα που ουσιαστικά διοικεί την εταιρεία μας. Αυτά από μένα, ελπίζω μη σας κούρασα. Με χαρά να δούμε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποιες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις γκρουπάρω και όσο γίνεται, για την οικονομία του χρόνου και της συζήτησης. Η πρώτη ερώτηση
Ακούσαμε ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας φέρνει αλλαγή της οργανωτικής δομής με λιγότερα επίπεδα ιεραρχίας. Σημαίνει αυτή η αλλαγή και απώλεια θέσεων εργασίας? Και αν ναι, πώς το έχετε χειριστεί? Νομίζω, Δροσιά, μάλλον είσαι πιο κατάλληλη να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ναι, να πω ότι ο νέος οργανισμός βασίστηκε σε ένα σχεδιασμό που κύριο ζητούμενο ήταν η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη μας μέσω της απλοποίησης και του αυτοματισμού των εργασιών μας. Θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι. Θέλουμε οι εργασίες μας να στραφούν σε εργασίες που δίνουν μεγαλύτερη αξία στον πελάτη μας. Γι' αυτό και αυξάνουμε και τα έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης στην εταιρεία και επεκτηνόμαστε και σε άλλες δραστηριότητες εκτός των αμυγών ασφαλιστικών υπηρεσιών. Συνολικά λοιπόν ο αριθμός των εργαζομένων μας δεν μειώθηκε σημαντικά, αλλά επιμερίστηκε διαφορετικά από πριν. Ένας μετασχηματισμός δεν θα ήταν αποτελεσματικός αν μετά την ολοκλήρωσή του απαιτούσε περισσότερο κόσμο από πριν για τον ίδιο όγκο εργασιών. Τώρα, σε σχέση με την μείωση του αριθμού επιπέδων στην ιεραρχία, οι λόγοι έχουν να κάνουν με τη νέα κουλτούρα που θέλουμε να έχουμε. Στη Νέα Inter American διαχωρίζουμε την βαθιά εξειδίκευση από την ηγεσία της ομάδας. Θέλουμε οι μελλοντικοί ηγέτες μας να έχουν ως κύριο καθήκον την ανάπτυξη των μελών της ομάδας τους και την χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων της. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε εκείνους που έχουν τη βαθιά γνώση ενός αντικειμένου ή περιοχής να είναι εστιασμένοι, να εξελίσσονται και να εκπαιδεύονται ακόμα περισσότερο ώστε να είναι ειδικοί στο χώρο τους. Άρα μιλάμε για μία μείωση αριθμού ιεραρχικών θέσεων με ταυτόχρονη αύξηση θέσεων εξειδικευμένων επαγγελματιών που μπορούν να απολαμβάνουν και αντίστοιχα προνόμια. Σε κάποιες περιοχές που χρειάστηκε να συγχωνευτούν ή να καταργηθούν κάποιες εργασίες, δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για τοποθέτηση σε άλλες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Και αξίζει εδώ να σημειώσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μετασχηματισμού δώσαμε ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, εφαρμόζοντας το λεγόμενο reskilling, δηλαδή απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε μια νέα εργασία, ή upskilling, δηλαδή αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεών του στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας του. Και έτσι φροντίσαμε να τους αναπτύξουμε και να τους εκπαιδεύσουμε σε νέους τρόπους και μεθοδολογίες εργασίας. Τώρα, στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση εντός οργανισμού, η εταιρεία θέσπισε ένα κοινωνικό πλάνο που στην ουσία αποτέλεσε μία πρόταση με καλύτερους όρους εξόδου για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Να κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι μας στο σύνολό τους αγκάλιασαν το μετασχηματισμό αυτό και το δήλωσαν με πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης και δέσμευσης στην τελευταία έρευνα γνώμης που πραγματοποίησαμε στο τέλος του χρόνου και πραγματικά τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ, Δροσιά. Λοιπόν, να πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Βλέπω, μάλλον είναι για τον... έχει να κάνει με τη διανομή, άρα μάλλον για τον Τάσο τον Ιακόπουλο. Βλέπουμε στην παρουσίαση μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στα φυσικά δίκτυα διανομής, ενώ και το Direct με την Anytime, μονολότι περιορίζεται στο αυτοκίνητο, έχει αρκετά μεγάλο μερίδιο στα διαγραμμένα ασφάλιστα της εταιρείας, περίπου το 1/4. Ποιες είναι οι προοπτικές στη διανομή για τα παραδοσιακά δίκτυα στην αγορά και ειδικότερα στην Inter American, καθώς λέτε πως είστε ψηφιακός ασφαλιστής? Τάσο, νομίζω είναι για σένα η ερώτηση. Πέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν ακούγουμε. Όλα καλά. Ωραία. Όντως είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Θα δείτε, όπως είδατε στο κομμάτι με την παρουσίασή μας, έχουμε μια απόλυτα ισορροπημένη διανομή. Έχουμε σχεδόν όλα τα δίκτυα πωλήσεων. Αναφέρω ενδεικτικά τα νούμερα ότι το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων, δηλαδή οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που διανέμουν μόνο προϊόντα Inter American, αυτός είναι ο ορισμός, έχει περίπου το 1/3, το 33%. Το δίκτυο πωλήσεων που είναι με τους πράκτορες και τους μεσίτες, άλλο ένα περίπου 33%, καθώς επίσης και το κομμάτι της Anytime Direct διανομή μαζί με κάποια άλλα κανάλια. Το υπόλοιπο 1/3, άλλο ένα 33% περίπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εταιρεία μας να έχει ένα τέτοιο δίκτυο διανομής απόλυτα ισορροπημένο.
Όπως είπανε και ο Γιάννης, όπως σας ανέφερε, Inter American είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Να σταθούμε και στο κομμάτι των υπηρεσιών, γιατί νομίζω είναι ένα στοιχείο το οποίο μας διαφοροποιεί από τον υπόλοιπο αγορά, ότι εμείς δεν δημιουργούμε μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά έχουμε και ένα πλέγμα, πολύ μεγάλο πλέγμα δικών μας υπηρεσιών. Επενδύουμε πάρα πολύ στις υπηρεσίες μας, στην οδική βοήθεια, η οποία είναι δικιά μας, την αμεσιατρική βοήθεια, δική μας, κλινική, δική μας, κέντρα υγείας, δικά μας, τα Medifest, πάρα πολύ. Άρα, ουσιαστικά δεν είναι μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες. Άρα, Inter American είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτών των πραγμάτων, τα οποία διανέμονται από όλα τα δίκτυα. Και τελικά ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει από ποιο δίκτυο διανομής μπορεί να προμηθευτεί το κάθε προϊόν. Τα στοιχεία σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει το εξής, ότι όλα τα δίκτυα διανομής έχουν τη θέση τους. Και για να πάω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, που αφορά το κομμάτι των παραδοσιακών δικτύων, δεν μ' αρέσει ο όρος παραδοσιακά, προτιμώ τα φυσικά δίκτυα, τα δίκτυα δηλαδή που η διανομή βασίζεται στην φυσική παρουσία και αλληλεπίδραση. Αν έχουν μέλλον και τι πρόκειται να συμβεί, η απάντηση είναι απόλυτη, παρόλο που δεν ζούμε σε έναν κόσμο που πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Για μένα είναι απόλυτη, ναι, έχουν μέλλον, έχουν πολύ μέλλον. Έχουν όμως ένα μέλλον το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να δουλέψουν στο μέλλον θα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν τον οποίο δουλεύουν σήμερα. Νομίζω ότι έρχεται η στιγμή που ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε φυσικά δίκτυα θα βρουν τη θέση τους, όπως ακριβώς είναι η ονομασία τους, η ασφαλιστική σύμβουλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο αυτό το κομμάτι των δικτύων ο σταδιακός μετασχηματισμός τους από τον κλασικό παραδοσιακό ασφαλιστή στο κομμάτι του συμβούλου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα? Πολύ. Δραστικά. Ο πελάτης είναι ο ίδιος? Όχι φυσικά. Καμία σχέση. Ο πελάτης έχει αλλάξει και αυτός. Άρα και τα φυσικά δίκτυα διανομής πρέπει να μετασχηματιστούν και να αλλάξουν. Το ταξίδι του πελάτη ξεκινάει πάντοτε ψηφιακά για οποιοδήποτε προϊόν. Οποιοσδήποτε πελάτης θα ψάξει σήμερα, είτε θέλει να βρει ένα προϊόν πάρα πολύ απλό ή ένα προϊόν αυτοκινήτου ή ακόμα και ένα προϊόν υγείας ή προϊόν ζωής ή ακόμα και τη σύνταξή του, θα το ψάξει ψηφιακά. Θα το ψάξει στο ίντερνετ, θα ψάξει sites, θα προσπαθήσει να μάθει περισσότερα πράγματα, λεπτομέρειες. Και θα έρθει και θα επιλέξει κάποια στιγμή πώς θα θέλει να προμηθευτεί από το προϊόν. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα θέλει να αγοράσει αυτό το προϊόν. Και εκεί τα φυσικά δίκτυα διανομής, ιδίως για προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή, μεγάλη πολυπλοκότητα. Άρα και πάρα πολύ, και η σημασία της απόφασης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, εκεί είναι το κομμάτι το οποίο ο ασφαλιστικός σύμβουλος του μέλλοντος θα κυριαρχήσει. Αλλά θα κυριαρχήσει ο σύμβουλος, όχι ο κλασικός ασφαλιστής. Ωραία. Ευχαριστούμε, Τάσο. Απλώς να παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντομες απαντήσεις για να προλάβουμε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε. Έχω μια ερώτηση για το Solvency 2. Murat, I think it's for you. Θα την πω στα ελληνικά και θα την μεταφράσω μετά. Στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά υπάρχει προβληματισμός για το αυστηρότερο πλαίσιο του Solvency 2. Πώς βλέπετε μια τέτοια εξέλιξη στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στην Inter American, τι αντίκτυπο θα έχει? So, Murat, the question is for you and has to do with Solvency 2. In European insurance market, there are some concerns, as we all know, for the most strict framework of Solvency 2. How do you see this development in the Greek market and more specifically in Inter American, and what's the impact of this, change? Thanks, Yanni. Inter American, as many other European insurance companies, were well prepared when Solvency II framework was implemented. It is strongly supported as a common risk measurement across the insurance industry, ultimately to enhance, of course, the policyholder protection and also the whole financial system. The upcoming review of the solvency was expected, also anticipated.
by the whole insurance industry, including also here in Greece. We are closely monitoring what is required there. As you may know, a stricter Solvency II framework could increase the capital requirements and also reduce the free capital by insurance companies to be invested in various opportunities, which we think would help significantly the growth of the Greek economy. In this framework, we participate through the Greek Insurance Association together with our colleagues at group level at Achmea in relevant discussions and forums, and provide our input on a pretty high level. What I could share with in this presentation, with a disclaimer that the final, of course, framework is not implemented yet, the impact for Inter-American is not expected to be that significant, because as a company, our risk appetite is that large that then we can absorb any type of changes in the new legislation. Without going into the details, that is from my side an initial reply to the question. Thank you. Thanks. Ευχαριστούμε, Μουράτ. Το βλέπω αρκετές ερωτήσεις για την υγεία. Να ξεκινήσω από την πρώτη και όσες προλάβουμε να απαντήσουμε. Είχαμε πρόσφατα τη μεγάλη συμφωνία της Εθνικής με το ΣΕΒΕΣΕ. Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσει στην υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας? Υπάρχει κίνδυνος ολιγοπωλίου στις υπηρεσίες υγείας? Γενικότερα, πώς βλέπετε να εξελίσσει τη σχέση των ασφαλιστικών με τα νοσοκομεία? Και πιο συγκεκριμένα, η Inter-American ποια πολιτική έχει σχετικά? Νομίζω, Γιώργο, είσαι μάλλον πιο κατάλληλος να το απαντήσεις αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Όντως, είναι μια μεγάλη είδηση αυτή η τελευταία εξαγορά στην ελληνική αγορά από τις ασφαλιστικές εταιρείες και η συγκέντρωση που γίνεται. Αυτό που παρατηρούμε και στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πως οι ιδιωτικές ασφάλειες υγείας έχουν αύξηση. Ένας λόγος που στην Ελλάδα δεν έχουν ίσως την ανάπτυξη που θα μπορούσαν να έχουν είναι γιατί επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια ένα ολιγοπόλιο στις κλινικές, στις ιδιωτικές κλινικές, το οποίο αυτό οδηγεί σε υψηλές τιμές και σε ένα βαθμό φρενάρει, αν θέλετε, την πρόσβαση σε πιο προσιτά προγράμματα υγείας. Εμείς, σαν εταιρεία και μέσω της μαμάς εταιρείας, μετράμε τις διαφορές τιμές και βλέπουμε πως η Ελλάδα είναι 5 φορές, καμιά φορά και περισσότερες, πιο ακριβή για την ίδια επέμβαση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάναμε μια μελέτη πριν ένα διάστημα όπου φέραμε κάποιους ειδικούς συμβούλους από την Ολλανδία για να μετρήσουν και να συγκρίνουν τα κόστη που πληρώνουμε για τις ίδιες παθήσεις στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, και μας είπαν το πιο καλό θα ήταν να πηγαίνουν οι Έλληνες ασθενείς στην Ολλανδία, γιατί οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές στην Ολλανδία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πηγάζει στο νομικό πλαίσιο και δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως, αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα είναι με τη συγκέντρωση που υπάρχει στην αγορά, όπου έχουν μπει αρκετά κεφάλια και εξαγοράζουν τις κλινικές. Αυτό, από τη μία, σκληραίνει το ολιγοπόλιο και αυξάνει ακόμα περισσότερο τις τιμές, και από την άλλη, βλέπουμε και συγκέντρωση στην ασφαλιστική αγορά, όπου γίνονται εξαγορές και αυτό είναι φυσικό και αναμενόμενο. Όμως τα δύο αυτά μαζί, η ανησυχία μας είναι, οδηγούν σε πιο σφιχτό ολιγοπόλιο και σε μια θεσπόζουσα θέση της αγοράς. Και αυτό βέβαια λειτουργεί αθροιστικά σε επίπεδο της ιδιωτικής υγείας και μας προβληματίζει, γιατί
Ήδη βλέπουμε κάποιες στάσεις στην αγορά, όπως είναι με τα ρομποτικά, που γίνονται ειδικές και προνομιακές συμφωνίες για τους ασφαλισμένους από κάποιες εταιρείες να πηγαίνουν σε κάποιες κλινικές σε ένα κλειστό σύστημα. Εμείς σαν εταιρεία, εδώ και χρόνια έχουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο όπου είμαστε και από τις υπηρεσίες και στην ασφάλεια υγείας και αυτό το μοντέλο θα τα αναπτύξουμε, προβλέπουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να έχουμε έτσι μια δυνατότητα να ανταποκριθούμε και σε αυτό το ολιγοπόλιο. Και ήταν και αν θέλετε και ο βασικός λόγος που είχαμε μπει αρχικά στις υπηρεσίες υγείας και είχαμε επενδύσει και είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί πάρα πολύ έτσι καλά. Αλλά ο στόχος του μοντέλου είναι ρίχνουμε περισσότερο βάρος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη για να αποτρέψουμε νοσηλίες που δεν είναι αναγκαίες. Και πιστεύω πως η αγορά στο μέλλον θα αυξηθεί, θα υπάρχει περισσότερη συγκέντρωση. Εμείς σαν εταιρεία είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή και προνομιακή θέση για να δούμε να είμαστε μέρος αυτής της σημαντικής ανάπτυξης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Γιώργο. Βλέπω έχουμε και άλλες ερωτήσεις για την υγεία. Σε ένα άλλο θέμα για την υγεία. Πρόσφατα ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις υγείας, φιλοδοξώντας να επιλύσει ένα πρόβλημα που απασχολεί επί σειρά ετών χιλιάδες ασφαλισμένους, διαμεσολαβούντες αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύετε ότι η διάταξη αυτή είναι πράγματι στη σωστή κατεύθυνση ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα τελικά θα επιλύσει? Νομίζω, Αντρέα, εσύ ή ο Γιώργος πάλι, όποιος θέλει και μπορεί να απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μπορώ να ξεκινήσω και νομίζω αν θέλει ο Γιώργος να συμπληρώσει κάτι, το βλέπουμε. Νομίζω αναφερόμαστε, η ερώτηση αναφέρεται στη διάταξη που προσθέθηκε πρόσφατα στο νόμο περί προστασίας καταναλωτών και αφορά τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο θέμα η ελληνική πολιτεία έδρασε αστραπιαία, δηλαδή με 25 χρόνια καθυστέρηση. Αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 1994, όταν εισήχθη ο νόμος περί προστασίας καταναλωτών, που δεν ρύθμισε τίποτα απολύτως για τις υπάρχουσες συμβάσεις. Και έκτοτε έχει ακολουθήσει μια 25ετία ταλαιπωρίας ασφαλισμένων, διαμεσολαβούντων, ασφαλιστικών επιχείρησεων και βεβαίως και των εποπτικών αρχών, οι οποίες όμως απλώς από καιρού εις καιρών αξιοποιούσαν το όπλο του προστίμου και τίποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η παρέμβαση της πολιτείας. Περιμένουμε ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα καθορίσει λεπτομέρειες για τους δείκτες βάσει των οποίων θα γίνεται με όσο το δυνατόν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια η αναπροσαρμογή ασφαλίστων, επαναλαμβάνω, στις μακροχρόνιες συμβάσεις υγείας, που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς επί σειρά ετών. Νομίζω ότι σαν διάταξη θα μπορούσε να είναι καλύτερη, θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι απίστευτα καλύτερη από το νομοθετικό κενό που υπήρχε και νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ περισσότερο την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Απλώς να τονίσω ότι είναι τόσο ενδιαφέρουσα διάταξη που εισάγει και την δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών με mail, το οποίο το αναγνωρίζει ως, πώς να το πω, ισότιμο με τις υπόλοιπες γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις κτλ. Το οποίο είναι και αυτό ένα ενδεικτικό του ότι επιτέλους αρχίζουμε να κοιτάμε και στην ασφαλιστική αγορά προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν. Απλώς για να το κλείσω, είναι σε θετική κατεύθυνση. Περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα βεβαίως για να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Αντρέα. Και ίσως, τότε λίγο και το χρόνο, ίσως
μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κι άλλες. I think Vincent will be for you. I'm gonna say it in Greek and then translate it, although your Greek is improving a lot. Πρακτικά, τι αποτελέσματα περιμένετε στο άμεσο μέλλον στις ασφαλιστικές εργασίες μετά και το νέο μετασχηματισμό της εταιρείας? So the question is, what kind of results do we expect in the immediate future in our, let's say, insurance business after the transformation of Inter-America? Thank you. That's a good. I think actually that we are seeing the first results of the organizational change. It really has a big impact on how we steer the company on a day-to-day basis. For instance, what I've been used to is that decisions made on pricing were actually quite hierarchical decisions that were prepared through silos, as Yannis Kantoros mentioned earlier. We had a marketing silo, then we had the actuarians, the financial department, operations, and they all formed their opinion. And it took a long time to actually get to the right pricing. I think what we saw in the past year during the pandemic, that our people who are actually working in the tribe, very close to the market, they saw what was happening. They saw that there was less circulation, and that by that, we could adjust our prices and offer better prices to our customers. And in this way, actually, in the team, which is just people being really close to the market, we can actually adjust these prices almost on a daily basis. So that makes us much more flexible and more responsive to what is going on in society and what is going on in the market. I think through this, we actually see the effect already of the way in which we changed our market or our organization. I think what you will see, or what we expect to see over the coming period, is that this increased responsiveness will lead to, I would say, better customer satisfaction, because we are more sensitive to the needs of our customers, and through that also to I would say better commercial performance, because when we are capable of really sensing what is important to our customers and responding to this in a better manner, this will give us clear results, I would say, in top and bottom line going forward. It's hard to put a number on those, but it's definitely clear that we see the first results already. Thank you, Vincent. Ευχαριστούμε, Vincent. Απλώς να πω ότι στο υλικό που θα μοιράσουμε θα υπάρχει και η μετάφραση των δύο απαντήσεων, γιατί υποθέτω ότι αρκετοί μπορούν να το ακολουθήσουν στα αγγλικά, αλλά προφανώς είμαστε στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο για όλους. Νομίζω, κοιτώντας και τον χρόνο, κάπου εδώ πρέπει να φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής διαδικτυακής συνάντησης. Να ζητήσω μια συγγνώμη προκαταβολικά εάν κουράσαμε λίγο παραπάνω, αλλά ήταν μια προσπάθεια να χωρέσουμε αρκετά πράγματα και πολλές εξελίξεις που έχουν γίνει στην εταιρεία τον τελευταίο χρόνο σε ένα τέτοιου είδους παρουσίαση. Ελπίζω να τα καταφέραμε, ελπίζω να ήταν χρήσιμη αυτή η παρουσίαση, ελπίζω να ενημερώσαμε, αλλά ίσως και να προβληματίσαμε πάντα με καλό σκοπό. Να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας και να ευχηθούμε όλοι του χρόνου η αντίστοιχη συνάντηση να γίνει με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό που λέω να κοιτάει ο ένας τον άλλον στα μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και στο επανειδήν. Πραγματικά, τα θέματα μας είναι ανεξάντλητα, αλλά ο χρόνος μας εξαντλήθηκε κάπου εδώ. Ελπίζουμε μέσα από τη διαφωτιστική συζήτηση που παρακολουθήσατε για τα θέματα που μας απασχολούν, για τις μεγάλες αλλαγές στον οργανισμό μας και μέσα από την παρουσίαση της εταιρείας, με τα μεγέθη και τον προσανατολισμό που ανέδειξε η παρουσίαση. Μπροστά μας έχουμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής που αλλάζει. Είναι στο χέρι μας να βρούμε
τις απαντήσεις που θα χρειαστούν και για την επιχειρησιακή συνέχεια και για την προοπτική ώστε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο στο μέλλον. Στην Ιντεραμέρικαν αυτή είναι μια καθημερινή έγνοια. Ο χρόνος είναι μπροστά μας. Γι' αυτό θέλω να δανειστώ μια σκέψη του Στέλιου Ράμφου σχετικά με το χρόνο. Τα πάντα, είπε ο κύριος Ράμφος, επιστρέφουν στη σχέση μας με το χρόνο. Αντί να είναι ο χρόνος συντελεστής φθοράς, ας είναι συντελεστής ανανέωσης. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ήσασταν μαζί μας. Να προσέχετε βέβαια την υγεία σας. Και στο επανειδήν, η επόμενη συνάντησή μας να είναι φυσική, να γίνει στα γραφεία μας, πρόσωπο με πρόσωπο, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.